κουβαλάτε συχνά εδώ πέρα, παιδιά. Να βρούμε ένα ρυθμό. Αποφασίστε τι θέλετε να κάνουμε. Πού είναι ο Κόλκας? Ο Κόλκας, ρε φίλε, ο Κόλκας. Δεν υπάρχει αγωνιστική υποχρέωση. Δεν υπάρχει αγωνιστική, μάλλον, στο ποδόσφαιρο αυτό το Σαββατοκύριακο. Ωραία. Και είχε κάποια meeting. Ναι. Ωραία. Τα οποία τον αναγκάζουν να μην είναι παρόν σήμερα. Να ξέρεις. Και είχε κάτι ερωτήσει για τον άξονα, για διαγώνια, για τα... Ναι. Ναι. Και τώρα θα πρέπει να μιλήσουμε για μπάσκετ, για όρθρο που λείπει ο Κόλκας. Τώρα μόνο μπάσκετ, έχουμε full μπάσκετ. Εβδομάδα. Ωραία, τι κάνει. Βλέπουμε Ζαλγκίρις Μπαρτσελώνα. Δεν μπαίνει αυτό. Ζαλγκίρις Μπαρτσελώνα και είναι και ο Παναθηναϊκός εξέλιξη. Ο Παναθηναϊκός είναι στο ημίχρονο. Ο Κωνσταντίνοπουλος έχει πάρει κάτι φορά λίγο, είναι η αλήθεια. Και είναι και κακή εικόνα του. Χάνει με 16 πόντους. Δεν είναι καλή εικόνα. Κάτσε γιατί αυτό το δημιουργώ εγώ. Για πες. Τι κάνει, τζιζ κάνει. Τι είναι. Νομίζω δημιουργεί ο φίλος Γιάννης. Το φορτίζει. Αλλά τι, κινητό. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν. Μην αρχίσουμε σένα τώρα. Κουρεύτηκε ο μαλλιάς από τα Λίτλ. Το κάνει ρε μια φορά το χρόνο, σαν τον Νοβίτσκι. Και ο Νοβίτσκι δεν έκανε, άφηνε το μαλλί μέχρι το τέλος σεζόν και στην αρχή ήταν κουρεμένος εντελώς. Ναι. Εντάξει, δεν το κάνει ο Γουλής. Ξέρεις ότι το κάνανε οι Αμερικάνοι αυτό με τα γένια. Τι κάνει. Είχε μια ομάδα γύρω στο 2005 κάπου εκεί. Ναι. Δεν υπήρχατε ούτε εσύ, ούτε εσύ υπήρχατε το 2005. Όχι. Τέλος πάντων, κάποιος πρέπει να έχει βγάλει μια μόδα στο NBA. Ναι. Κάποιος καλός παίχτης που άφηνε μούση. Και καλά, μούση τώρα διότι με τσιμπιδάκι. Δεν έχει πεσπανός, πέντε τρίχες. Και ήταν σαν ένα αφρό. Και αφήναν όλοι οι Αμερικάνοι στην Ευρώπη. Είχαν αυτή τη μερέντα. Ξέρεις πως τρως μερέντα και λερώνεις σε λίγο. Και ίσα, ξέρεις λίγο. Ναι. Γιατί δεν είναι για τριχωτοί οι Αμερικάνοι, οι Αφροαμερικάνοι. Και δεν υπήρχαν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, ναι. Ντουέτο σήμερα διαφορετικό. Ντουέτο, ναι. Με το λίγο το εναλλακτικό team. Αντί για Σταύρο Κόλκα, θα είμαι εγώ εδώ πέρα σήμερα δίπλα στο Γιάννη. Μέχρι και τις 10 θα πάμε. Μπασχετικά, η αλήθεια είναι ότι ψωμάκι έχουμε πάντα μπασχετικό. Γιατί έτσι κι αλλιώς η δράση στο μπάσκετ δεν σταματάει ποτέ από τη στιγμή που ξεκινάει η σεζόν. Πρώτον, είναι καλύτερο άθλημα από το ποδόσφαιρο. 100%. Και επίσης, αυτά τα οποία σας λένε οι ποδοσφαιρικοί κάθε φορά. Ότι είχε μεσοβδόμαδο παιχνίδι και όλα αυτά. Ωραία, θέλουν πέντε μέρες ξεκούραση. Μία φορά την εβδομάδα, στο μήνα μέσα έχουν δύο μεσοβδόμαδα παιχνίδια και αν. Ωραία, και γίνεται ολόκληρη φασαρία. Ενώ τα παιδιά εδώ πέρα στο μπάσκετ κάθε δύο-τρεις μέρες έχουν αγώνα. Ωραία. Να ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Ακριβώς. Το μπάσκετ κάθε μέρα έχει παιχνίδι. Κάθε μέρα. Ακόμα και Δευτέρα σε αρκετά από τα αθλήματα έχει παιχνίδια. Και μετά από τρεις γίνονται ευρωπαϊκά και πάμε από το κύριο μετά στα εγχώρια πρωταθλήματα. Όσο υπάρχουν ακόμα εγχώρια πρωταθλήματα, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στην πορεία. Σε κάποια χρόνια. Ναι. Σε λίγα χρόνια θα γίνει ένα άλλο NBA. Ναι, ναι. Αλλά πού θα βρουν 30 ομάδες. Δεν ξέρω. Είναι μια καλή ερώτηση αυτή. Δεν ξέρω. Γιατί πρέπει να βρουν 30 ομάδες. Με λιγότερες ομάδες δεν γίνεται. Θα δεν πάει ξέρω. Το ίδιο στυλ με Ευρωλίγκα με 82 παιχνίδια. Αλλά εκεί είναι τρία παιχνίδια. Με άλλους παίζουν τέσσερις, με άλλους δύο. Τώρα. Είναι λίγο μακρινό αυτό το σενάριο το οποίο λέμε τώρα, αλλά δεν είναι. Μπορεί να γίνει με 50 τόσα παιχνίδια. Πότε είχαν κάνει στο NBA το lockout, παίξαν τελικά αντί για 82 παιχνίδια, παίξαν 50. Έρθει, γιατί οι Αμερικάνοι στην Ευρώπη, Ναι. Που είχαν έρθει. Και τελικά παίξαν 50 κάτι παιχνίδια. Ναι. Ωραίο ναι. Αυτό να το ψάξει να το βρει. Ναι. Ένα παλιά τέτοιο είναι αυτό. Αυτό είναι κάτι αρχές 2000 είχε γίνει αυτό, αν θυμάμαι. Κάπου εκεί. 2000, δύο φορές έχουν γίνει στο NBA lockout. Μία ήταν το 98 που με έπαιρνε στο Γιάκοβιτς και έκλαιγε. Ναι. Μου λέει τι μαλακία. Όχι, συγγνώμη. Τι έκανα, λέει έφυγα από τον ΠΑΟΚ. Λέει να πω στην NBA γιατί εδώ πέρα δεν παίζουν. Δεν έχω πάρει φράγκο. Δεν πειράζει. Πέτσαξε. Κάνει προπόνηση σου τρίποντο. Και μία έγινε το. Τώρα, τελευταία, πότε είχαν το 2011, 10, 11. Ναι, το πιο πρόσφατο, δεν ήταν τόσο μεγάλο σε εκείνο που λες. Το πρώτο εκείνο ήταν όντως είχε κρατήσει πολύ καιρό. Είχε, θυμάμαι, ναι. Πώς τον λέγανε ρε, έναν Νιγηριανό. Ο ΠΑΟΚ τότε έπαιζε Ευρωλίγα και εσύ ήσουνα. Εγώ ρε, ποιος άλλος το. Κάτσε ρε. Ο Λοβοκάντι ρε. Ο Λοβοκάντι, άρα μπράβο, ναι. Και έπαιζε στην παιδάκια, Πολώνια. Παιδάκια. Στην Πολώνια, πού ήτανε. Στην Πολώνια, εκεί ήταν Πολώνια. Και ήταν τότε πολύ μεγάλη φασαρία. Θυμάσαι τότε με τον Λοβοκάντι και ο Λοβοκάντι και ο Λοβοκάντι. Πόσες φορές τον κάρφωσα. Δεν θυμάμαι, αλλά εσύ το θυμάσαι σίγουρα. Μπες μέσα και δες, υπάρχει το παιχνίδι στο YouTube. Ναι. ΠΑΟΚ Basketball Kinder Bologna. Ποιος ο Λοβοκάντι, ρε φίλε. Ποιος ο Λοβοκάντι, ρε. Νούμερο 1 ήταν στο draft. Νούμερο 1, νούμερο 1, ε. Άνα, μπράβο.
Άσχετα που βγήκε η μεγαλύτερη αποτυχία όλων των εποχών νούμερο 1. Αυτό και ο Μπράουν που τον είχε διαλέξει ο Τζόρνταν. Ο Κουίν Μπράουν. Washington Wizards που ο Τζόρνταν ήταν πρόεδρος. Κουάμε Μπράουν αυτό. Αυτός. Ναι. Okay. Μαζί με όλο Βοκάντι, αυτοί οι δύο συναγωνίζουν πίσω το χειρότερο ναι. draft. Ναι. Όλο τον εποχή. Παλιά, αυτό σου λέω πότε ήταν. 2001, πότε ήταν. 2000. Ναι, 2000. Τότε. Όχι. Εκείνο ήταν μεγάλο 99-2000. Ναι, εκείνο το λοκάουτ ήταν μεγάλο γιατί ξεκίνησε τότε το NBA, δηλαδή πήρε πολύ καιρό. Δηλαδή πήρε σίγουρα ξεκίνησε Δεκέμβριο-Ιανουάριο, μπορεί και πιο κάτω. Τότε. Άρα είναι, τότε είναι με τον. Στο Γιάκοβιτς. Ναι, ναι. Άρα 98-99, ναι, κάπου τότε ήταν. Τότε ήταν. Τότε. Το μεγάλο. Αυτό που λες το πιο πρόσφατο. Δεν ήταν τόσο, τόσο μεγάλο, ναι. Ήταν ακόμα ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και τον είχαν προτείνει τον Κέβιν Γκαρνέτ. Και δεν ψήθηκε. Ο Μπράντοβιτς όχι. Εντάξει, θα τον έδιναν τώρα 2 εκατομμύρια για μήνες, ένα μήνα. Ναι. Γιατί ναι. δεν υπήρχε απόφαση. Mm-hmm. Δεν ξέραν πότε θα το λίγανε. Τη... Και ξέρεις γιατί γίνανε όλα τα lockout. Για να πάρουν χρήματα. Περισσότερα χρήματα. Ναι, ρε φίλε. Αλλά να μην τα πήρανε. Τα πήρανε. Να τα πάρουν. Άμα δεν πει. Το προϊόν, όπως λέγει ο Κόλκας. Το προϊόν. Ακριβώς. Άμα παίξεις, πει δεν παίζω. Κάποια στιγμή. Παίξτε εσείς. Θα το κάνεις το χατήρι αργά. Μανατζαρέ και παράγοντες, παίξτε εσείς. Έτσι είναι. Άμα πει δεν παίζω. Λοιπόν, ημίχρονο έχουμε στην Κωνσταντινούπολη, στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός. Πολύ μέτρια εικόνα. Χάνει με 44-28. Κακή άμυνα εντελώς. Κακή άμυνα, κακές επιστροφές. Πολύ κακό πρώτο 20 λεπτό. Νομίζω το χειρότερο του φέτος για τον Παναθηναϊκό. Και το Ζαλγκίρις Μπαρτσελόνα που είναι σε εξέλιξη. Είναι στο σύμπαιδι Μπαρτσελόνα. Στο τέλος της ξεκίνησε μάλλον τώρα η δεύτερη περίοδος. Ο Ολυμπιακός εχθές έχασε. Ο Ολυμπιακός εχθές έχασε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός λίγο τώρα. Την Κυριακή παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και όχι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ξανά. Νομίζω στο σέφινε το παιχνίδι. Για το πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνει λίγο. Αν δεν κερδίσει και την Κυριακή, αν δεν κερδίσει την Κυριακή, νομίζω ότι αρχίζει γκρίνια. Όχι, ψάξτε για προπονητή. Λες, ναι, εντάξει, αυτό που έγινε χθες τώρα δεν το είδα live, το έμαθα. Mm-hmm. Δεν γίνεται τελευταία 5 λεπτά να μην παίζει τελευταία ο Σπανούλης. 4,5 λεπτά ο Σπανούλης θα coach, we have a problem. Πολύ απλά, έτσι, Houston, we have a problem. Ναι. Χτυπάνε καμπάνες δηλαδή. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν μπορεί να πει ο προπονητής κάτι. Ναι. Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να πει είναι σε ξέχασα, που άμα πει αυτό είναι ακόμα χειρότερο από οτιδήποτε άλλο πει. Α, εκεί θα σε πήγαινε, θα σου λέγα, ναι, αν γιατί... πει σε ξέχασα είναι πολύ χειρότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να πει γύρισα στον πάγκο και δεν είδα, κοιτάς, έχεις 5 βοηθούς μέσα εκεί και οι 5 λένε Kill Bill, Vispan, Spanoulis, βάλ τον Billy, βάλ τον Βασίλη, όλοι το είπανε. Αυτός τώρα μάλλον κάτι έγινε για να μην δεν τον βάλει, γιατί δεν, ξέρω. Δεν υπάρχει λογική. Δεν ξέρω. Κάτι μπορεί να τον έβγαλε πιο πριν, μπορεί να έριξε κανένα που στριλίγει, δηλαδή, συγγνώμη κύριε, δεν με θέλω αυτά, αλλά είμαι καλεσμένος εδώ, Billy. κάτι έγινε. Γιατί δεν μπορεί να βγει να πει το ξέχασα. Δεν γίνεται να είσαι προπονητής τέτοιο επίπεδο και να πεις ξέχασα το Σπανούλη. Δεν ξέχασες φίλε, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Τον Μπακλαβά Αγωνία. Δεν ξέχασες τον Μπόγρι με το μουστάκι. Μπορεί... Το ξέρεις το μουστάκι ή το. Το όχι, όχι. Είναι για τους αυτούς αυτό. Όχι, ρε φίλε, είναι το κίνημα Μοβέμπερ. Τι είναι αυτό. Για το μήνα τον οποίο διανύουμε. Και τι κερδίζουμε αυτό. Μην με ρωτήσεις τώρα τι ακριβώς είναι. Ξέρω ότι είναι κάτι. Το γκουγκλάρουμε, ρε φίλε, πού θα πάει. Μοβέμπερ αντί για Νοβέμπερ. Ναι, ναι, ναι. Και τι είναι αυτό, Μοβέμπερ, ότι περίμενε, σώζουμε τον κόσμο και τα. Μοβέμπερ. Τα δελφίνια, τι είναι. Περίμενε, θα το βρούμε, ρε φίλε. Τέλος πάμε να το βρεις, να πούμε λίγο για τον Γκιλ Μπιλ, τον Σπανούλη και τον Μπλατ. Ότι δεν είσαι καλή μέρα ο Μπλατ. Σήμερα είναι πολύ περίεργη μέρα για αυτόν, ό,τι και να αποφασιστεί. Και είναι και άτυχος γιατί δεν έχει ένα εύκολο παιχνίδι για να γίνει γαργάρα, να πνιγεί, να περάσει. Το Μοβέμπερ, ναι. Ωραία, το κάνουν κάποιοι το Νοέμβριο, ναι. Και μεγαλώνουν το μουστάκι, ούτως ώστε να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, ναι. Σε θέματα αντρικής υγείας. Όπως καρκίνος του προστάτη, τέτοια πράγματα. Και αφήνω μουστάκι για να πάω να κάνω εξετάσεις. Δεν ξέρω. Αδερφέ, άντρες,
Άμα δεν νιώθετε καλά, πηγαίνετε στο γιατρό να κάνετε εξετάσεις. Ας το μουστάκι, ξεριστείτε. Δεν είναι το μουστάκι, ξέρουμε και τι είναι κιόλας. Ε. Τι είναι, κάτι φέρετζε, δεν ξέρω. Τώρα έχει καινούργια μόδα, πας στα μαγαζιά. Έρχεται ο άλλος με μουστάκι και σου λέει καλησπέρα σας. Και λέει καλησπέρα, εντάξει. Και έτσι κυρωτό και λέω. Έχετε τραπέζι. Ξέρεις τι μου είπε ένας, αν έχω κλεισμένο τραπέζι. Ε. Ξέρεις τι τον είπα. Πού έγινε αυτό, Γιάννη? Εδώ απολύεσαι. Μου λέει, ορίστε. Λέω, τράβα, πες ένα που είναι 5 χρόνια μεγαλύτερο από σένα, ότι αυτός ο ψηλός μου είπε ότι απολύομαι. Τρέχαν τα φοιτικά, τρέχαν. Λέω, εντάξει, μην απολυθεί το παιδί, γιατί λόγω κρίσης. Αλλιώς, όχι, δεν έκανα πλάκα. Ε, όχι, ρε φίλε, τώρα, εντάξει. Δεν έκανα πλάκα. Απολύεσαι. Αδερφέ, λοιπόν, την επόμενη φορά. Κράτα τα να τα πούμε μετά το διάλειμμα και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό μου σε εξέλιξη και ό,τι άλλο υπάρχει μπασκετικό. Έχουμε πολλά μπασκετικά, έχουμε πολλά παραλυπόμενα. Ναι, υπάρχουν κάτι πεντακοσάρικα που κυκλοφορούν σε social media, να ξέρετε. Ναι, παιδιά, μπείτε λίγο στο Instagram. Κάτι που στους περισσότερους μας είναι άγνωστα. Ωραία. Δεν έχουμε ξανά. Ή τέλος πάντων δεν βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Να ξέρετε ότι στο Instagram κυκλοφορούν κάτι πεντακοσάρικα. Ωραία. Θεσμίδες. Που έχουν λόγο που κυκλοφορούν, μπασκετικό. Εντάξει. Θα σας το πούμε στην πορεία όσοι δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν. Μην φύγει κανείς. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα μπασκετικά. Τι ακούμε, Γιάννη, τι παίζουμε εδώ πέρα? Εδώ παίζουμε μόνο ωραία τραγούδια. Τι ποιοτική μουσική παίζεις τώρα εδώ? Γιατί μπήκαμε με τη Ρινίνη, αλλά στην πορεία αμέσως μπήκαμε στα δικά σου. Πρέπει να νιώθεις, φίλε. Εγώ, αυτό μου αρέσει. Εγώ DJ πρέπει να γίνω. Μπίλι. Πολύ σκόμπι θα μπορούσε να γίνει DJ. Λέει ο Βασίλης Καβαδίας. Λέει. Να σε ρωτάνε τι πες και να μην ξέρετε να τους πεις. Λέει ο Βασίλης. Τώρα, που να εδώ τα έχουμε χτίσει αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε μπασκετικά. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 54-42. Κρατάει ΕΦΕΣ 15, όχι. Εκεί 10-14. Ναι, 2-40 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Γενικά η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είναι αυτή που θα έπρεπε για ένα τέτοιο παιχνίδι. Συνεχίζει να έχει αυτή την εικόνα την εντελώς διαφορετική από τον μπάσκετ που παίζει στο ΆΚΑ με τον μπάσκετ που παίζει εκτός ο ΆΚΑ. Εντάξει, στο ΆΚΑ τώρα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γήπεδο για τους αντιπάλους. Ναι, κατηφόρα. Συμφωνώ, αλλά. Καλά, το μεγαλύτερη κατηφόρα γήπεδο που υπάρχει, mm-hmm. που μπαίνεις μέσα και άμα δεν σε πάει το παιχνίδι από το πρώτο δίλεπτο, ναι. είναι τη Βασκόνια. Ναι. Τα παλιά, τα Ουγγρές, ξέρεις, εκεί. Δηλαδή είναι μια κατηφόρα εκεί. Αν και έχουν κερδίσει κανένα δύο φορές κατά λάθος. Εκείνο τώρα. Που έχει και μια συνεχόμενη και μια μπάντα που παίζει πολύ εκνευριστικά. Όλη την ώρα, όλη την ώρα. Όλη στο την παλιό ώρα του γήπεδο ή τώρα στο κοινό. Το... Τώρα δεν ξέρω αν παίζει όλη την ώρα, αλλά σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Και ξέρεις που άλλο έχει μπάντα και έπαθα πλάκα και το έβλεπα χθες. Στην Τουρκία, ρε φίλε, στην Νταρουσάφακα. Ναι. Ναι. Πάντως το πιο ωραίο γήπεδο, το πιο ωραίο γήπεδο μπασκετικό, mm-hmm. είναι μακράν το Παλέντε Σπορ. Ναι. Και σαν αντίπαλος και σαν δηλαδή που συζητάγαν πάντα όλοι το γουστάρανε γιατί είναι έτσι η κατασκευή του. Και το δεύτερο είναι η Μάλαγα. 10.000 κόσμο, ναι. 9.000 διαρκείας mm-hmm. και τα άλλα 1.000 επίτηδες δεν τα δίνουνε. Mm-hmm. Μέχρι και πεδότοπο μέσα στο γήπεδο έχει. Ναι. Της Μακάμπη. Της Μακάμπη, το Γιάντι Λεάου το παλιό εκεί πέρα ήταν τρόμος. Και φοβόσουν να παίξεις. Δηλαδή, Χεσμεντέ, Σαλουά. Αν και κερδίσαμε με το Μουστάφ μέσα εκεί. Για το παλέ που λες, η δική μου άποψη είναι ότι πάντα στο παλέ ο γηπεδούχος, δηλαδή, okay, τώρα έτσι πως είναι η κατάσταση, έτσι. Ναι. Ο γηπεδούχος πάντα έχει προβάδισμα. Εκτός όταν παίζει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που υπάρχει τεράστια διαφορά ποιότητας, σε ό,τι καλά. Φάση και να είναι ο Άρης, όταν παίζει στο παλέ. Και μιλάω για πάλι που έχει κόσμο, έτσι δεν μιλάμε τώρα για ναι, να ναι, ναι, ναι. Είναι πάντα. Είναι η ακουστική, ρε παιδί μου. Είναι αυτό δηλαδή. Το νιώθεις, το μπαλμό όλα. Είναι έδρα. Είναι έδρα. Είναι έδρα. Είναι έδρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είπαμε ότι συνεχίζει να μην τα πηγαίνει καλά στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Είσαι εσύ και έχεις τη μία Παρασκευή παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ανάμεσα έχεις ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, OK. Μετά έχεις ΕΦΕΣ καλή ώρα και τη Φενέρμπαχτσε που έχει Ολυμπιακός θες και μετά καπάκι με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν θες να είσαι στον ντέρμπι σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση και στα άλλα δύο δεν κατεβάζεις λίγο ρυθμούς, ξέρω εγώ πώς να το πω. Καθόλου. Αυτό ξέρεις τι γίνεται, αυτό είναι, το ακούς συνέχεια. Το ακούς συνέχεια από δημοσιογράφους, το ακούς συνέχεια από φιλάθλους τώρα γιατί πλέον με το Facebook και με αυτά
αρχίζουν και μαθαίνουν και συστήματα. Ο απλός ο φίλαθλος, ο απλός το κάθε παιδί που είναι ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, οτιδήποτε, που είναι στο γήπεδο και φώναζε την ομάδα, τώρα πλέον με τόση πληροφόρηση έχουν μάθει. Λογικό είναι. Δεν υπάρχει ούτε rotation, ούτε motivation. Αυτά είναι βλακίες. Αυτά είναι βλακίες. Άμα είσαι επαγγελματίας, παίζεις αυτές τις ομάδες, πληρώνεις ένα κάρο λεφτά, κάθε παιχνίδι είναι τελικός, ρε φίλε. Εγώ έτσι έπαιζα. Δεν μπορούσε κανένας να μου πει κάτι. Δεν μπορούσε κανένας να με χαλαρώσει, είτε προπονητής, είτε συμπαίχτης, είτε να κάτσω έξω, να παραμιλήσω με τον προπονητή, νιώθω λίγο κουρασμένος, με τα πόδια μου, τα χέρια. Τι με νοιάζει, ρε μεγάλε. Είσαι επαγγελματίας, πληρώνεσαι. Ναι, θα παίζεις, τέλος. Είσαι παιχτάρα, θα παίζεις 40 λεπτά. Είσαι μέτριος παίξης, θα παίζεις 20 λεπτά. Είσαι μάπα, θα παίζεις ένα λεπτό. Αυτό είναι. Τώρα, rotation, αυτό, παίζουν πολλά παιχνίδια, είναι κουρασμένοι, αεροπλάνα, ξαναγίνει, αδερφέ, παίζει ένα κάρο λεφτά. Σε αυτό το επίπεδο, δεν μιλάμε για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Για επίπεδο Ευρωλίγκα. Αυτό. Ξέρεις κανένα φτηνό παίχτη από αυτούς? Όχι. Παίρνει κανένας λιγότερο από 500 χιλιάρικα? Ένας, δύο. Ναι. Ταλέντα. Ναι. Μποχωρίδης που έπαιζε τον Παναθηναϊκό στον Άρη που τον πήραν έτσι, πάρει 200 χιλιάρικα, 300 έτσι, και άμα μας βγήκε. Ναι. Όλοι οι άλλοι. Είναι αυτό. Τώρα, είναι το δύσκολο. Δεν μπορεί τώρα, συγγνώμη, ο Πασκουάλ να ξεκινάει τώρα με εντελώς λάθος πεντάδα. Ναι, αυτό που λέγαμε έξω. Αυτό που λέγαμε έξω. Δηλαδή δεν γίνεται να ξεκινήσεις με τον Αντετοκούμπο πεντάδα. Έπαιξε σούπερ, ήταν καλός. Είναι καλός, είναι σε καλή κατάσταση αυτές. Δηλαδή τη βρίσκει και επιθετικά. Είναι σε καλό momentum, ναι, okay. Δεν μπορείς να το ξεκινήσεις, φίλε, εκεί. Και το Λάσμε. Ναι. Ο Λάσμε είναι ο τρίτος ο ψηλός. Τώρα έβαλε και καλάθι. Ναι, αλλά δεν μπορείς να ξεκινήσεις με αυτούς τους δύο. Με τον καλάθι, με τον Λάγκφορντ. Περιμένεις να έρθει να το πάμε και να σου δώσει πράγματα. Ακριβώς. Μπορεί να σου λείπουν μέσα στο παιχνίδι. Θέλει να έχει στάντερ την πεντάδα σου με μία αλλαγή. Εντάξει, πες μία ο Λάσμε, μία ο Παπαγιάννης, γιατί δεν έχει καλούς ψηλούς. Έχουν μεγαλώσει και ο Γκίστ και αυτοί, και ο Λάσμε 35 και αυτό. Αλλά απ' την άλλη, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να είναι στάνταρ, πρέπει να ξέρει ο παίκτης. Εγώ, ας πούμε, είμαι βασικός, φίλε, είμαι πενταδάτος. Πρέπει να το ξέρω. Το ξέρω, θέλω να το ξέρω. Θέλω οι άλλοι να το ξέρουν. Τον χαλάει τον παίκτη, άμα που ξέρει, που συνήθως παίζει πεντάδα, αν τον ξεκινήσει τον πάγκο και τον βάλει χέρι. Μπορεί να παίξει περισσότερο μετά. Δεν τον χαλάει όμως. Βέβαια. Όλοι θέλουν ένα πεντάδα. Εγώ το μοναδικό πράγμα που άρχισε και εμένα το μυαλό μου κάπως να δουλεύει αλλιώς, το οποίο στο Παναθηναϊκό. Και έχω τον Ομπράντσο. Εκεί πέρα κατάλαβα ότι άμα είμαι καλύτερος θα παίζω πεντάδα. Ναι. Άσχετα που λένε όλοι δεν έχει πεντάδα, καλύτερα να παίζω τα τελευταία τρία λεπτά παρά τα πρώτα τρία. Αυτά είναι βλακίες, τα χαζομάρες. Άμα έχεις κάνει φάουλ, τι γίνεται, θα σε βάλει να παίξεις. Ναι, αυτά είναι προπονητές του βιβλίου. Που κάνουν προπόνηση. Σήμερα είναι σήμερα Παρασκευή. Δύο μέρες πριν τον αγώνα πρέπει να κάνω μία ώρα και 14 λεπτά. Ξέρεις, με το βιβλίο. Και τα έχουν γραμμένα κιόλας. Πιστεύεις ο Μπράντ Ζουίφκοβιτς τα είχαν γραμμένα? Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Ότι έχει γραμμένη την προπόνηση. Καλό είναι να έχεις ένα. Ένα μπούσουλα τέλος πάντων. Ένα μπούσουλα θα πεις, είναι αυτό. Αυτό όμως δεν νομίζω το κάνουν οι προπονητές, το κάνουν οι βοηθοί. Όλοι. Ναι. Τσιπάκι παίρνουν, τσιπάκι USB. Ναι, ρε φίλε, πριν την προπόνηση, email. Οι βοηθοί δεν τον έχουν. Όχι, ο προπονητής το κανονίζει αυτό. Okay. Και τους λέει, βάλε αυτό, ζέσταμα 12 λεπτά. Διατάσεις 9 λεπτά. After stretching sprints, τα βγάζουν και ονομασίες, 14 λεπτά. Τι κάνετε, τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Και αυτά τα κάνουν σε NBA που παίζουν 80 παιχνίδια. Δεν το κάνουν στην Ελλάδα που παίζουν α2, β, γ, εθνική. Ναι. Εντάξει, προσπαθούν να εξελιχθούν και οι προπονητές και αυτά. Εντάξει, για χαλάρωστε λίγο. Γραμμένοι όλοι οι προπόνητες, όλοι παίρνουν τσιπάκι το πρωί, email, δεν ξέρω εγώ πώς. Εντάξει, το θέμα εξής είναι ότι είχαμε. Ότι ο παίκτης πρέπει να έχει καλά τον παίκτη. Είναι καθαρό αυτό, η ψυχολογία. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μπλάτ τώρα το Σπανούλη δεν τον έχει καλά. Ο Μπλάτ τώρα μπήκε στο τρυπάκι. Τώρα δεν ξέρω τι χαζομάρα έκανε χθες. Πώς του γύρισε το μυαλό. Ναι.
Μάλλον θα έκανε την ίδια χαζομάρα που θα έκανε και στο Cleveland που ήταν με τον LeBron James. Κάτι καμιά αλλαγή περίεργη. Πήγαινε μέρα ο LeBron στην προπόνηση και είπε: Παιδιά, αυτό τελείωσε. Ναι, και έκανε το βοηθό του πρώτο. Και πήρε το πρωτάθλημα μετά, τι να του πει. Ναι, δηλαδή. Κάποια, ο Σπανούλης είναι πιο μεγάλο από τον LeBron στην Ελλάδα. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή θα πάρει. Μη στεναχωρήσουμε τον Billy. Ναι. Γιατί ο Billy θα σου βάλει το τρίποντο. Αυτό που έκανε ο Σλούκας εχθές. Μπορεί να το κάνει. Δεν μπορούσε να το κάνει. Ναι, δεν μπορούσε να το κάνει κάποιο άλλο παίκτη του Ολυμπιακού. Τώρα. Ναι. Μετά από 6-7 μήνες που θα έχουν στρώσει τα πράγματα και θα ξέρουμε πώς παίζουν όλοι. Μπορεί να υπάρχει κάποιο παίκτη. Mm-hmm. Χθες, 15 Νοεμβρίου, μόνο ο Σπανούλης μπορούσε να στο κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Ναι. Αφού πήγε εκεί. Και εσύ δεν τον έβαλες. Άρα, αδερφέ, έχεις πρόβλημα. Blood, you have a problem. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι η συζήτηση με το πρόβλημά σου με το Σπανούλη. Δεν συζητιέται αυτό. Δεν συζητιέται αυτό, ναι, σωστά. Είναι, λίγο είναι στο που... χέρι του Σπανούλη τώρα τι θα γίνει. Καλά, μπορεί να γελάει, μπορεί να γελάμε τώρα, αλλά είναι έτσι. Πραγματικότητα είναι, ναι. Δηλαδή είναι έτσι. Ο Μπλατ είναι 2 μήνες. Όπως είπα και με το Σταύρο, εδώ πέρα που κάναμε μια άλλη εκπομπή, mm-hmm. έπαιξε, κέρδισε το διπλό μέσα στη Ρωσία ο Ολυμπιακός και κάτι έγινε. Και τον είπα ότι ο Μπλατ. Α, με τη Χίμκι. Okay. Ναι, ο Μπλατ φόρτσαρε την ομάδα από νωρίς. Πασκουάλ την έχει λαό-λαό. Δεν τον νοιάζει. Ξέρει τι κάνει ο Πασκουάλ. Δηλαδή δεν θέλω να παίζω τώρα καλά. Θέλω να παίζω από, από το Γενάρη και για κάτω. Για μένα, ρε φίλε, πλέον δεν υπάρχει κανένα λόγο στο ξεκίνημα τη σεζόν να φορμαριστεί. Δηλαδή το ξεκίνημα τη σεζόν είναι ζέσταμα για το δεύτερο μισό. Πρέπει να είναι μάλλον ζέσταμα για το δεύτερο μισό τη σεζόν. Ναι. Έτσι. Ναι, αλλά ο Μπλατ όμως είναι καινούριο. Δεν μπορεί να κάνει 2-3 σίτες μαζεμένες. Ναι, θα αρχίσει, αρχίσει μουρμούρα. Θα φύγει. Δεν είναι ότι θα αρχίσει μουρμούρα. Έφυγε. Δεν έχει τώρα. Δεν είναι... Τι νομίζω ότι είναι τέτοια Αγγελόπουλο, ρε φίλε. Γιατί δεν είναι. Δηλαδή, ας πούμε. Και με τον Μπαρτζόκα, ας πούμε, που ήταν ξέρεις λίγο αμφιλεγόμενη έτσι, επιλογή. Μπαρτζόκα πήρε. Στήριξε το Σφερόπουλο τα ίδια. Μπαρτζόκα πήρε έτοιμη ομάδα. Είχε του Σπανούλη 31 χρονών. 30. Θέλω να σου πω ότι. Κατάλαβες, έκανε τα συστήματα του. Έξυπνος, έκανε τα συστήματα του Ιφκοβίτς, δεν άλλαξε τίποτα. Ναι, okay. Έξυπνος. Okay. Ο Σφερόπουλος πήρε. Δεν νομίζω ότι, ότι είναι τέτοιοι, ρε παιδί μου, σαν ιδιοκτήτες, ότι ξέρεις, okay, έκανε 4-5 ήττες, φύγε. Άμα χάσει τώρα, δεν θα φύγει. Θα σφίξει πολύ τώρα, αν χάσει από Παναθηναϊκό ξανά. Τώρα, άμα χάσει από Παναθηναϊκό. Θα αρχίσει πολύ γκρίνια γιατί και οι Ολυμπιακοί δεν είναι Παναθηναϊκοί στο μπάσκετ. Όχι. Δηλαδή οι Παναθηναϊκοί νιώθουν από το άθλημα πολύ. Οι Ολυμπιακοί λίγα πράγματα. Πολύ λίγα. Ναι. Ωραία. Και θα αρχίσει μετά η γκρίνια. Χάσαμε 2 φορές από τους άλλους. Με τη Φενέρ χάσαμε. Ο Σπανούλης θα αρχίσει η γκρίνια. Ναι. Αλλά όχι τόσο νωρίς να τεθεί θέμα Μπλατ. Νομίζω θα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν σου λέω δεν θα γίνει. Βρε, αλλά... Έφυγε, σου λέω εγώ. Ρε. Έφυγε. τι. Κάνεις 2 φορές από τον Παναθηναϊκό σε 10 μέρες. Ποιο να πάει να κερδίσει. Τη Ρεάλ Μαδρίτη μέσα εκεί. Και... Θα παίξω 7 φορές μέσα στη χρονιά. 7 φορές παίζει το λαιμό σου. Δεν είναι ρίσκο όπως παλιά τα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πλέον. Δεν είναι που ήταν 2 φορές και έτσι. Μετά τα 500 λες να μην είναι. Μετά τα 500 σίγουρα είναι. Να το πούμε για αυτό τι έγινε. Πες το έτσι γιατί το έκανε στο ρεπορτάζ. Στο προηγούμενο αγωνιστική τη Ευρωλίγκα έπαιζε ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό. Ωραία. Σε κάποια φάση το ημίχρονο. Ο αγαπημένος μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιανακόπουλος, που δεν είναι πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι. Ορμάει στα αποδυτήρια, την πέφτει στους διαιτητές. Ωραία. Και τι τους είπε. Και φαίνεται να τους λέει ότι τα πήρατε. Το οποίο αρχικά κατηγορήθηκε ότι τους είπε ότι τα πήρατε για το στοίχημα. Ότι παίζουν στοίχημα. Ναι, ότι παίζουν στοίχημα, μπράβο. Και μετά που βγαίνει αυτό, βγάζει ο Παναθηναϊκός θεωρία και λέει ότι δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι τα πήρατε στους Αγγελόπουλους. Ωραία. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός γενικότερα μετά από όσα γίνανε πέρσι με την Ευρωλίγκα ή θα έφυγε από την Ευρωλίγκα κάτι που έδινε στο δικό μου μυαλό 5% πιθανότητα ή θα τα έβρισκε με την Ευρωλίγκα. Θα είχε μια ανακοχή. Το καλοκαίρι λοιπόν έγινε αυτή η ανακοχή. Ωραία, μπήκαν και οι μεγαλύτεροι Γιανακόπουλοι στο παιχνίδι. Ωραία. Αγκαλιές φιλιά. Και έγινε μια ανακοχή. Έλα όμως που ο Δημήτρης με το Ολυμπιακό του γύρισε το μάτι. Ωραία, και σου λέει Ευρωλίγκα τι κάνει αυτό εδώ πέρα, ρε παιδιά. Άιντε πάλι. Και από πέρσι ήταν παγωμένα. 410 χιλιάρικα πρόστιμα μαζεμένα από πέρσι. Όλα μαζί 410 συν 30 για αυτά που έγινε με τον Ολυμπιακό. Βγάλε ένα πακετάκι, 440 τα πρόστιμα. Ναι. Ωραία. Και βγαίνει σήμερα ότι η Ευρωλίγκα ξεπαγώνει τα πρόστιμα του Γιανακόπουλου.
Ωραία. Ναι. Δεν τιμωρεί τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν έχει κάνει τον Παναθηναϊκό. Έχει να κάνει με τον Βίτο Γιαννακόπουλο. Έτσι. Δεν λέει ότι τιμωρεί τον Παναθηναϊκό. Με ένα φίλο του Παναθηναϊκού. Ακριβώς. Ωραία. Με τον Γιαννούλη, ξέρω εγώ. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο κορυφαίος παράγοντας, ανεβάζει ένα story στο Instagram. Ωραία. Ας το πούμε φωτογραφία για όσους δεν ξέρουν τι είναι το story. Μπείτε. Το οποίο είναι στο γραφείο του. Έχει ανοιχτό ένα συρτάρι. Και στο συρτάρι μέσα υπάρχουν δεσμίδες πολλές. 500 άρικων. Και όπως πρόλαβα να δω στη φωτογραφία, η δεσμίδα είχε 50 χιλιάρικα. Κάθε δεσμίδα ήταν 50 χιλιάρικα. Τώρα με γυμνό μάτι, πόσε δεσμίδε δεν είσαι, καμιά δεκαριά δεσμίδε εσύ. Παραπάνω πρέπει να έχει και ρέστα. Με 15 αριά πρέπει να είναι δεσμίδε. Ωραία. Ευγάλετε λοιπόν τη μένη. Προφανώς δεν την ανέβασε τυχαία τη φωτογραφία, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι την ανέβασε για κάποιο λόγο για αυτά τα σημερινά. Ωραία, για να καταλάβετε τι σημαίνουν τα 440 χιλιάρικα Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έτσι. Ότι δηλαδή. Δεν τον πονάνε και τόσο μάλλον, αν είναι να τα πληρώσει. Ωραία. Πάντως είναι πολύ χοντρό αυτό που έγινε. Ναι. Και δεν θα το αφήσει ο Ολυμπιακός έτσι. Ναι, νομίζω προχώρησε και σε καταγγελία σήμερα γιατί... γιατί κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Ναι. Δηλαδή ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Κάποιος όμως πρέπει να τιμωρηθεί. Ναι. Και όχι αυτά τα 400 χιλιάρικα. Το πάνε για όσο πάει. Ναι. Και είναι ευκαιρία. Κοίτα, μετά από όσα γίνανε πέρσι με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μπα, όχι, όχι. Όχι, άστο εκεί που ήταν. Άστο εκεί που ήταν. Ωραίος. Λοιπόν, μετά από αυτά που γίνανε πέρσι με τον Παναθηναϊκό και την Ευρωλίγκα, που εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το πώς όλοι τόσο εύκολα λέγανε ότι θα φύγει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Πώς θα φύγει, ρε παιδιά, ρεμίστε λίγο. Τι είναι ο Παναθηναϊκός. Παίζει κάθε χρόνο γιατί βγήκε, ξέρω εγώ, πρώτος στην Ελλάδα με δεκαετές συμβόλαιο. Πώς θα φύγει. Τέλος πάντων. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ. Ναι. Με ποιον, τι να πει, Champions League. Μα εγώ σου λέω και να πει Champions League, φίλε. Πώς θα έφευγε από την Ευρωλίγκα. Δηλαδή δεν γινόταν αυτό. Πει, είχαν πει ότι τον διώχνουν όλοι. Ναι, άμα καλά. Αποφασίσουν όλοι, υπογράψουν όλοι, εννοείται. Ναι, τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός με την Ευρωλίγκα. Ωραία. Απλά έχει να κάνει τώρα με τον Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος. Ωραία. Ρε παιδί μου, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Είναι προεδράρα. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Δηλαδή, μπορεί να είναι τη μια μέρα κομπλέ και να σου πει όλα εντάξει, τα βρήκαμε, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω, ξέρω εγώ και όλα αυτά θα ηρεμήσω. Ωραία, και σταμάτησε τον Ολυμπιακό, επειδή θολώνει όταν παίζει με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το, νομίζω εκείνο το θέμα του. Ωραία. Να ξανακάνει τα ίδια. Άντε, βγάλε άκρη τώρα με τον Γιαννακόπουλο. Μα δεν είναι να βγάλει άκρη. Το θέμα είναι ότι τρελαίνεται εκεί. Το πεθαίνει, γουστάρει. Δηλαδή, μπορεί να παίζει κάθε μέρα τον Ολυμπιακό αυτό. Ναι, όντως. Δεν του ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ναι. Ναι, πιστεύω ότι θα ήθελε να παίζει κάθε χειρότερος από αυτό που πάω κάρι στο παλιό. Δηλαδή, ναι. Κερδίσε τον Άρη, γυρίσε τον Πάο και ναι. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, πιστεύω ότι. Ήταν Παρασκευή το προηγούμενο παιχνίδι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, την Πέμπτη το βράδυ πιστεύω δεν κοιμήθηκε. Από ένταση, από και όλα αυτά. Από άγχος. Να τους πατήσουμε, να μην πω άλλη λέξη, δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Έτσι, να τους κερδίσουμε, να τους κάνουμε να τους δείξουμε. Ωραία. Το ίδιο νομίζω θα γίνει για την Κυριακή που νομίζω. Να σου πω κάτι, αυτό όμως το δίνει ζωή. Και τον πατέρα του, το συγχωρημένο, και τον θείο του, και του Αγγελόπουλου, και όλοι οι παράγοντες αυτό ζουν. Ναι. Αυτό, επειδή δεν μπορούσαν να τα κάνουν, επενδύουν και αυτό. Αγάπη, ξέρεις, έχουμε αγώνα. Αυτό, τα παιδιά, ο προπονητής είναι έτοιμοι, είναι αυτό. Ξέρεις, μπαίνουν στο κλίμα και αυτοί. Βέβαια. Αυτό πληρώνουν, φίλε. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό πληρώνουν. Είπε σωστή λέξη, όχι επενδύουν. Όχι, πληρώνουν. Τι παίρνουν πίσω. Το πληρώνουμε. Μηδέν. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, 62-49 είναι το ΕΦΕΣ Παναθηναϊκός. Κάτσε λίγο να δω αν είναι όντως 62-49, αν το θυμάμαι καλά. Αυτό σου λέω, 10 με 14 πόντους εκεί. Πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός εδώ και 30 κάτι λεπτά δεν έχει καταφέρει να βρει ούτε ένα σημείο του αγώνα στο οποίο να... Αυτό είναι για να γυρίσει. Πρέπει τρεις παίκτες να πάρουν, να βάλουν τρία μεγάλα σούτ. Ναι. Αυτό ναι. Γυρνάει. Ότι γυρνάει. Mm-hmm. Δηλαδή... Καλά, έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ πλέον, ρε φίλε, όλα τα παιχνίδια γυρνάνε ουσιαστικά. Όλα. Απλά ο Παναθηναϊκός εδώ και 34 λεπτά, τόσο παίζεται, 34 λεπτά, δεν έχει βρει ούτε ένα δικό του σημείο στο παιχνίδι που να κάνει ένα σερί κάτι, που να το φέρει το μάτς εκεί που θέλει αυτός. Είναι διαρκώς πίσω. Είδες, ξεκίνησε τον Αντετοκούμπο, δεν έχει παίξει όλο το άλλο παιχνίδι, έχει παίξει αλλά δεν φάνηκε πουθενά. Ναι. Πού είναι τα screen, τα επιθετικά rebound, οι άμυνες, αυτά, τίποτα. Ναι. Τον έκοψε. Ο παίκτης αυτός είναι να έρχεται από τον μπάγκο και να δίνει το 200%. Αυτή είναι η δουλειά του. Μπορεί να είναι λίγο νωρίς. Αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται ο Παναθηναϊκός να φίλε στους ψηλούς. Ναι, δεν έχει. Δεν. Οι επιλογές του δεν είναι. Ο Παπαγιάννης τελείωσε, πάει. Δεν του βγήκε τέλος. Όλοι οι ψηλοί του μοιάζουν. Ο Γκίστ είναι.
Ο Τόμας ναι, είναι τεσάρι που έχει σούτα, αλλά τι μπορεί να βοηθήσει στην άμυνα. Είναι λίγο τρύπα βασικά στην άμυνα, όχι δεν μπορεί να βοηθήσει. Δεν ξέρω, κάτι. Παρότι διάβαζα ότι είναι πιθανό να κάνει διορθωτική κίνηση στην περιφέρεια, γιατί είναι ελεύθερο ο Θείοντορ, αν θυμάσαι που ήταν στην Αρμάνι πέρσι, ναι. Και στην Πάμβη το Κοντούλη. Που είναι ρε παιδί μου, εντάξει, είναι καλό παίχτη με την μπάλα στα χέρια. Αλλά εγώ νομίζω ότι αν κάνει διορθωτική κίνηση πιο πολλού ψηλού θέλει παρά. Να, παρά είναι, εκεί. Σαν τον Νταντστόν δεν έχει άλλον. Ακριβώς. Ο οποίος ξέρεις, έχει παντρευτεί την Ελληνίδα, την κοπέλα αυτή την μπασκετμπολίστρια. Ναι, ναι, ναι. Η οποία έπαιζε στον Παναθηναϊκό, τόσο έπαιζε στον Ολυμπιακό και αυτή φορά το 13. Ξέχισε στήρα 13 και είχε τρολαθεί Παναθηναϊκή. Καλό. Την κυνηγάγανε. Καλό, ναι. Λοιπόν, εγώ έτσι νομίζω. Ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή θα χρειαστεί κάτι εκεί στη ρακέτα του και όχι στην περιφέρεια. Ο Σίγκλετον θέλει, βρε. Ο Σίγκλετον του λείπει πάρα μόνο πολύ. Μόνο ο Σίγκλετον ήθελε. Τι να λέμε τώρα, εντάξει, του λείπει πάρα πολύ. Παρόλο που παίζει, είναι ψευτοπαρτάγια ο Σίγκλετον. Έκανε πολλά πράγματα. Έκανε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Δηλαδή, στην επίθεση μπορούσε και από μακριά να απειλήσει και από κοντά. Στην άμυνα, παρότι τον έβλεπε. Δηλαδή, τον έβλεπε και δεν σου γέμιζε το μάτι. Έπαιρνε όλα rebound. Έπαιρνε rebound και εκτό από αυτό, ρε παιδί μου, ενώ πολλέ φορέ τον έβλεπε έτσι να πηγαίνει σαν να σέρνεται, α πούμε, μέσα στο γήπεδο, εκεί που έπρεπε να είναι ήταν στην άμυνα. Πάντα. Και ήταν πολύ χρήσιμο παίχτη, αλλά. Και δεν τον έβαζε εύκολα καλάθι. Να δει το ένα σε δύο ενό, δεν είναι. Αυτό. Ενώ τον έβλεπε και έλεγε ότι δεν χαμηλώνει τα πόδια του, ξέρω εγώ, ότι... αλλά ήταν εκεί που έπρεπε. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Σίγκλετον παίζει πολύ με το μυαλό, με το μυαλό παρά με το κομμάτι του κορμιού και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι τον έχει αντικαταστήσει. Δηλαδή, α πούμε, ο Τόμας δεν είναι Σίγκλετον που έχει πάρει. Μα με τίποτα. Και... μα το Λάσμε ήθελε να κάνει πιο φτηνό. Αντί να πάρει τον Τόμας και το Λάσμε, δίνει καμιά 100 χιλιάρικα παραπάνω, γιατί τόσα θα πήρε. Καμιά 100-150 παραπάνω για να πάει στην Μπαρτσελώνα. Και τον κρατά. Μένει στην ομάδα, πάει στην Κίνα κάθε καλοκαίρι αυτό για να παίρνει άλλο 1 εκατομμύριο. Ναι. Ξέρει, κάνουν κάτι. Είναι πολλά με τα λεφτά. Ναι, ναι. Ναι, ρε φίλε, είναι παιχτάρα. Τι, έτσι, δεν θα τον πληρώσει. Τώρα πήρε Παπαγιάννη, Τόμας και Λάσμε. Όλου αυτού τρει σίγουρα είναι παραπάνω λεφτά από αυτό. Ένα Σίγκλετον δεν βγάζουν. Ένα Σίγκλετον δεν βγάζουν. Ναι. Έτσι και Σίγκλετον δεύτερη χρονιά στην ομάδα. Τρίτη. Δηλαδή. Ξέρει τα κατατόπια, ξέρει τον προπονητή, έτσι. Τον ξέρουν οι συμπαίκτες του, τον έχουν δεχτεί να είναι λίγο παρτάκια, και μόλις την έπαιρνε την ξαναδίνε, ναι. Αλλά την τελείωνε. Και ο πολύ σημαντικό αυτό. Και ο Γκίστε, όπως και να το κάνουμε, καλός, χρυσός, χρήσιμος, πηδάει, ναι, αλλά... Μέχρι αυτός βαρέθηκε. Είναι και αυτός πια 33, 4, πόσο είναι. Ρε, αυτός δεν μπορεί να παίξει άλλο, έχει φάει πολύ ξύλο τα τελευταία 5-6 χρόνια που παίζει. Ναι. Τώρα αυτός θα είναι καλός στην Ελλάδα. Θα το δει στην Ελλάδα και καρφώματα και αλλιούπ και τώρα στην Ελλάδα. Ναι. Στην Ευρωλίγκα δεν είναι καλό. Και αυτό ρε φίλε, επειδή είναι παίχτη που έτσι παίζει τόσα χρόνια, δηλαδή παρότι μπορεί. Ξέρεις, δεν είναι κάποιοι παίχτε που λίγο μεγαλώνουν, δεν βγαίνουν λίγο πιο έξω. Ναι. Παίρνουν κάτι σουτάκια, κάτι τρίποντα. Αυτό δεν το κάνει. Δεν το κάνει γιατί έχει 0 σουτ. Δεν το κάνει, ναι, δεν το έχει ρε παιδί μου. Πρέπει να παρακαλά να σουτάρει τρίποντα αυτό. Νομίζω ότι περάσανε λίγο τα χρόνια για τον Γκίστ και δεν ξέρω, κάποια στιγμή Παναθηναϊκό κάπου εκεί κάτι θα χρειαστεί. Στην πορεία. Και βέβαια εντάξει, Νοέμβριο είμαστε ακόμα, έχει Ευρωλίγκα. Τώρα απλώς, ακόμα έρθει με αγωνιστική. Ναι, απλώς ήθελε να κάνει. Δηλαδή μέχρι τώρα μιλάμε. Τον Παπαγιάννη ήθελε να τον κάνει Τόμιτς που έχει στην Μπαρτσελόνα. Αυτό ήθελε να τον κάνει. Καλή λεφταριά να ευχηθούμε. Και καλή επιτυχία αν το καταφέρει. Ποτέ. Okay, δεν το. Μα το δεν μπορεί να παίξει Ευρώπη ο Παπαγιάννης. Δεν μπορεί να παίξει Ευρώπη. Τέλος. 2,17, 140 κιλά δύναμη, force. Είναι, ξέρεις, είναι ναι. Ταύρος, δεν είναι ψεύτικος. Ναι. Αυτός, άμα. Πιαστεί στα χέρια με πεντάλμα βαράει. Δεν είναι, ναι, σου λέω δεν είναι. Είναι θηρίο. Δεν μπορεί να κάνει τώρα αυτά τα ελαφριά πεντάρια, να τους κυνηγήσει, να χαμηλώσει, να κάνει. Ναι. Ναι. Είναι τέλος για το NBA. Έχουμε ξαναπεί για αυτό το παιδί. Δεν έπρεπε να γυρίσει από την Αμερική. Έπρεπε να μείνει εκεί, ναι. Να φάει τα μούτρα του, να ακριβώς. Φτιάξει το κορμί του. Ωραία. Ούτως ώστε να γίνει σε 1-2 χρόνια ένας κανονικός. Αλλαγή παίκτη και να παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Ακριβώς. Ένας ψηλός με συγκεκριμένο ρόλο. Ο οποίος όμως και τα λεφτάκια του θα έβγαζε και θα ήταν και πολύ χρήσιμος νομίζω. Τσακαλίδης χαζός ήταν. Όχι. Τσακαλίδης 2-24. Πώς τα λέγαμε την άλλη φορά. Ο Κουφός. Ναι. Έτσι. Αυτή χαζή είναι δηλαδή. 5 εκατομμύρια παίρνει ο Τσακαλίδης, το ξέρεις. 5 εκατομμύρια δολάρια. Τελευταίο του συμβόλαιο υπέγραψε 40 εκατομμύρια για 8 χρόνια. Οπότε το μεγάλο του συμβόλαιο για 6 χρόνια. 30 κάτι. Δεν ξέρω πώς βγαίνει, αλλά έπαιρνε 4,5-5 εκατομμύρια δολάρια. Για να κάνει τι? Για να είναι δέντρο. Ακριβώς. Δέντρο. Ναι. Με Στάντα Μάιρ τώρα, με Στίβ Νάζ, μιλάμε με Phoenix Suns. Βέβαια. Δηλαδή... βέβαια.
Τέλος πάντων. Πρέπει να ήταν καμιά 27 χρονών αυτός. Να δούμε, θα κάνει. Ο Τζέικ, ο οποίος έπαιζε φοβερή μπίρυμπα. Ναι. Ναι, ψεύτης μεγάλος. Έλεγε, δεν ξέρω. Κάθε καλοκαίρι δεν ξέρω, έλεγε. Δείξτε μου πώς παίζετε. Και όταν μπαίναν τα λεφτά μέσα, ήξερε να κερδίζει. Τι κάνει αυτός, αλήθεια, πού βρίσκεται? Στην Αμερική και... Είναι εκεί μόνιμα? Ναι, μόνιμα, τι, Φίνιξ, Αριζόνα, ζέστη. Μάλιστα. Κρύωσε πολύ, λέει, η Ρωσία, όταν ήταν μικρός. Ωραία, πάλι λοιπόν. Διάλειμμα, να γυρίσουμε λίγο με ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, βεβαίως. Να μιλήσουμε και, για Άρη. ΠΑΟΚ και ό,τι άλλο έχει, ενώ εδώ θα είμαστε μπασκετικά. Και η Ηρακλής αύριο παίζει με Πευκοχώρη. Έτσι, Ευρώπη Πευκοχωρίου 87. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο, δεύτερη ώρα. Καινούριο Μάκη, παίζουμε. Μάκης Δημάκης. Διαφορετικός λίγο, αλλά ωραίος. Μπαλάντα, ρε φίλε. Ναι. Ναι, ωραίος. Εντάξει, εκεί φαίνονται mm-hmm. οι τραγουδιστές οι καλοί. Για μένα. Εγώ όταν πάω στα, όταν πήγαινα παλιά στα κέντρα διασκέδασης, στα μπουζούκια. Όταν πήγαινα, ναι. Παλιά. Ήθελα τα, ξέρεις, τα τσιφτεντολό, τα χορευτικά αυτά, ναι. Τα ήθελα τα γύφτικα, ξέρεις, όλα αυτά, πολύ. Αλλά ήθελα και όμως κάποια στιγμή να με τραγουδήσει και η φίρμα, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτός... Εκεί ένα μισάωρο, ρε παιδί μου, λίγο να δώσει... Ναι, ξέρεις, ναι. Να, την παλάντα του. Την παλάντα του και να την νιώσει. Ναι. Ναι. Γιατί δεν μπορώ να βλέπω συνέχεια ένα τραγουδιστή να γελάει. Με τα χορευτικά γελάνε. Και τίλιλο το βράδυ δεν γίνεται. Θες και λίγο πιο. Ναι, θέλεις και λίγο, ξέρεις. Πάντως, μια φορά αυτό σκέφτομαι. Οι μαέστροι, για να είσαι μαέστρος, ξέρεις, αυτός που βγάζουν το πρόγραμμα. Ναι. Τη ναι. ροή, το ρυθμό. Δεν είναι. Θέλει μαγιά. Εγώ το ίδιο παθαίνω και το έβλεπα και με διάφορα reality που παίζανε τα προηγούμενα χρόνια και σκέφτομαι πόσο δύσκολο είναι η χορογραφία. Δηλαδή, α, να χορεύεις, ναι. Ωραία, και να έχεις το νου σου την ώρα που χορεύεις, που κουράζεσαι, τι πρέπει να το επόμενο βήμα, που πρέπει να πάει το χέρι σου. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το έχω κάνει ποτέ, βέβαια. Γι' αυτό δεν έχεις παίξει ποτέ μπάσκετ. Καρπόδικες. Έμπειλοι. Χορογραφίες κάναμε ολόκληρα, κάναμε τα συστήματα 5, 4, 3, down, up and down, under, weak side, delivery και τέτοια. Ωραία ήταν. Μάκης Δημάκης, πολύ δυνατός. Τώρα είναι ο Ζαφύρης Πασιαλής. Δυναμίτες. Για πες. Ήρθε εδώ πέρα, παίξαμε live, κάναμε show. Κατάλαβα. Εντάξει, οκ. Κάναμε show. Ποιος είναι. Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο και για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ένα εύκολο απόγευμα, όπως λέγανε παλιά. Ναι. Ποιος το έλεγε αυτό? Ποιο? Ο Άρης ο Νικολάκης, το θυμάστε? Ναι, το ξέρεις, τον δημοσιογράφο. 700 χρόνια. Βέβαια. 700 χρονών μάλλον. Ένα εύκολο απόγευμα στο Παλένιντα Σπορ. Ο Πάο κέρδισε τον Πανελλήνιο 130-70. Φίλε, εύκολο απόγευμα από εκείνο. Ήταν η πρώτη φορά. Εμείς άλλο Πάο και έχουμε ζήσει σε σχέση με τα δικά σας. Ωραία. Που από το πρώτο τετράλεπτο είπα ότι το μάτς τελείωσε. Και από εκείνο το 12-14-0 λέω εντάξει, τελείω το μάτς σήμερα, είναι χαλαρό, δεν έχει. Θα τελειώσει εύκολα. Δηλαδή φαινότανε. Ναι. Φαινότανε ότι θα πάει έτσι. Και το είδα για την τηλεόραση εγώ. Δεν έχουμε λίγο στο γήπεδο. Ναι. Ναι, Γιάννη. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα σερί τώρα πόσο 5-6 νίκες. 5 νίκες. 5 νίκες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, όχι με ποιον παίζει ή τι παίζει. Αυτό κοιτάνε όλοι, γιατί ξέρεις, αύριο τώρα είναι στο ξενοδοχείο τα παιδιά, τι ώρα είναι 9 και τώρα ακόμα τρώνε μάλλον τέτοια ώρα. Ναι, ναι. Φτάσανε εντάξει όλα, μια βόλτα έτσι λίγο να ξεμουδιάσουνε, περπάτημα, θα πάνε ξενοδοχείο, θα πούνε να σκεφτούν λίγο το παιχνίδι, λίγο τηλεόραση, λίγο Sky για να δουν κανένα γκόλο για τα κορίτσια. Λίγο Νόβα να δουν Ευρωλίγκα, Γιάννη. Νόβα δεν έχει ξενοδοχεία. Α, δεν ξέρω, στη Λίμνο μπορεί να έχει τώρα ένα ξενοδοχείο με Νόβα, ξέρεις. Έχω και κάτι γερμανικά κανάλια, ξέρεις, κάτι ιταλικά, αυτό το Sky το... θα δούνε λίγο, να ηρεμήσουν, να συζητήσουν λίγο, γιατί ξέρεις, είναι και αυτό μέρος της προπόνησης, στο δωμάτιο, να πούνε ότι έχουν κάνει ένα σειρί 5-0, πάνε να κάνουμε το κάνουμε 6-0, μετά που παίζουν Ευρώπη. Τενερίφη. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Ναι, δύσκολα. Πολύ δύσκολο ταξίδι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο ταξίδι. Γιατί είναι... Πώς πάνε, έχεις ιδέα? Ξέρεις πού πάνε? Αν σκεφτώ το πώς πήγαν τα δύο προηγούμενα χρόνια, ήταν Αθήνα-Μαδρίτη, Μαδρίτη-Τενερίφη. Ναι. Το Μαδρίτη-Τενερίφη είναι 4 ώρες. Ναι, το ξέρω. Έχω πάει. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι αυτό ήταν το πρόβλημα μια ζωή τη ομάδα τη Θεσσαλονίκη.
Ότι έπρεπε να πας Αθήνα. Ναι, ναι. Ναι. Παλιά πηγαίναμε Ζυρίχη. Όπου και να πηγαίναμε, πηγαίναμε Ζυρίχη. Όπου να. Στην Τουρκία να πηγαίναμε, Κωνσταντινούπολη να πηγαίναμε. Μας πήγαινε Ζυρίχη, Ζυρίχη. Εντάξει, ναι, κάναμε κονέ εκεί πέρα. Ναι. Κάποιοι ακόνομοι και από εκεί. Τα παλιά καλά χρόνια. Με τη Swiss Air πηγαίναμε. Mm-hmm. Μια και τα λέμε να τα θυμόμαστε. Το θέμα είναι ότι κάνει ένα αύριο. Δύσκολο παιχνίδι αύριο. Δύσκολο, δύσκολο. Κοίταξε. Μας κερδίσατε στην προετοιμασία εδώ. Έχει κερδίσει προετοιμασία τον ΠΑΟΚ. Είναι μια γεμάτη ομάδα. Έχει Αμερικανούς με εμπειρία από Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή όλοι οι ξένοι του που είναι στην ομάδα πριν του Φρεϊμάνη που είναι επίσης ένας πολύ καλός παίκτης που ήταν στην Τουρκία στην Καζιαντέπ. Α, ναι, ήταν καλός αυτός. Ναι. Όλοι οι ξένοι του, οι Αμερικανοί του είναι παίκτες που παίζαν στην Ελλάδα. Ο Μπρέζελτο στο Πανιόνιο, ο Βίγκιν στο Λαύριο, ο Έβαν στο Προμηθέα και στο Λαύριο πιο παλιά. Δηλαδή έχει παίκτες ξένους που ξέρουν από Ελλάδα και είναι και καλοί. Και κάπως Έλληνες οι οποίοι είναι πολύ χρήσιμοι. Φίλε, ο Μούρτος είναι πολύ χρήσιμος παίκτης, ο Χαριτόπουλος είναι πολύ χρήσιμος παίκτης. Ο Μούρτος. Ο Μούρτος δεν πήγε στο Περιστέρι. Ήρθε στο Σλίμνο. Ο Μούρτος που έπαιζε. Ναι, βέβαια. Ο Μουράτος πήγε στο Περιστέρι. Α, ο Μουράτος. Ναι, ναι, ναι. Α, ο Μούρτος, ο αρχηγός του Άρη. Ναι. Αυτό πώς έγινε. Είχε... Αυτό πώς μπορεί να έγινε τώρα, αυτό που θυμήθηκα. Αυτό μπορεί να έγινε. Είναι δυνατόν να είναι κάποιος Μούρτος αρχηγός στον Άρη. Τώρα τι να σου πω, φίλε, δεν ξέρω. Όχι, να μου πεις. Τι να σου πω. Ήταν και εγώ στον Άρη. Πώς γίνεται αυτό. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν υπάρχει όσο πιο παλιός. Τι να σου πω. Και δεν ήταν και ένα χρόνο. Όχι, όχι, ήταν. Τα τελευταία χρόνια ήταν και εγώ στο Άρη ο Μούρτος. Από εκεί πρέπει να δεις ότι έχουμε πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Καλά, ότι έχουμε, αυτό είναι δεδομένο. Και μακάρι το πρόβλημα ήταν ότι ήταν ο Μούρτος και εγώ στον Άρη. Όχι, είναι πρόβλημα, ρε φίλε. Ναι. Είναι πρόβλημα. Για εγώ δεν το δέχομαι. Κάτι να βάζαν κάποιον ξένο, κάτι οτιδήποτε, ή να βρίσκανε να πληρώναν κάποιον να τον κάνανε, να τον φέρανε. Δεν μπορεί να ήταν σε ολόκληρο Άρη αρχηγός του Μούρτος. Για χρυσό το παιδί, μια χαρά το παιδί. Δεν λέμε κάτι. Ήταν πολύ καλός αρχηγός στον Άρη. Και με το Σίμτσακ που ήταν, αρχηγός ήταν ο Μούρτος. Ξέρω, ναι, αυτό λέω. Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι δύσκολο παιχνίδι το αυριανό. Αυτή τι ρεκόρ έχουνε. Είναι στο 2-3. Έχουν δύο νίκες στην Λίμνο και τρεις θέσεις εκτός. Χάσαν την προηγούμενη εβδομάδα από το Περιστέρι. Εύκολα. Εύκολα. Δηλαδή το Περιστέρι είχε φύγει πολύ πάνω και στο τέλος λίγο το προσπάθησε να το γυρίσει ο Ήφος. Νομίζω 89-81 τελείωσε για το μάτς. Ναι, ναι. Περιστέρι 5-5, έτσι. Περιστέρι είναι ομαδάρα. Ναι. Εγώ νομίζω, φίλε μου, ότι εκείνη η νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ σε εκείνο τον ημιτελικό. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει γυρίσει το κουμπί, ας πούμε, στην ομάδα, αλλά σίγουρα, ρε φίλε. Έχει δώσει κάτι. Περιμένεις κάτι. Περιμένεις τον ημιτελικό. Σου δίνει ψυχολογία. Πας αλλιώς στο επόμενο παιχνίδι. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Έτσι έγινε. Και έτσι έγινε. Ναι, έτσι νομίζω. Πώς είπα πριν, με δύο μεγάλα σουτ. Mm-hmm. Αλλάζει όλο. Ναι. Που δεν μπήκανε. Με μια μεγάλη νίκη. Ευτυχώς νωρίς. Ευτυχώς νωρίς. Σωστά. Σωστά. Καλή νίκη. Ναι. Πολύ καλή νίκη. Mm-hmm. Και όπως πέρσι, σε ένα ανάλογο παιχνίδι, έχασες από τον Άρη. Και σου πήγε βάρος πάνω σου και στραβά τα πράγματα. 0-5, τι είχε γίνει. Όχι. Ναι, είχε ξεκινήσει με. 0-5, είχε κερδίσει το Ρέθυμνο και ήταν 1-6, κάπως έτσι τώρα σε όλες τις διοργανώσεις, δεν θυμάμαι. Ωραία. Ναι. Αλλά σε ένα σημαντικό παιχνίδι, το αποτέλεσμά του σε επηρεάζει όπως και να το κάνουμε στα επόμενα παιχνίδια. Ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι. Ναι. Σε επηρεάζει. Είτε είναι νίκη, σε επηρεάζει θετικά, είτε είναι σε επηρεάζει αρνητικά. Οπότε βόλεψε λίγο και το πρόγραμμα το ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί μετά την ΑΕΚ είχε στη Τσεχία την ΟΠΑΒΑ, την Κίμη στη Θεσσαλονίκη και τη Φριμπούρ πάλι στη Θεσσαλονίκη που ήταν, εντάξει, ήταν ομάδες, παιδί μου, βατές. Okay, ναι. Δεν είχες κανένα είχες 0-3 Ευρώπη ή 0-4 Ευρώπη. Ξεκίνησε με 0-3. 0-3, ναι. Ξεκίνησε με 0-3. Και πλέον είσαι στο 3-3 στην Ευρώπη, οπότε τα πάντα είναι ανοιχτά όσον αφορά τον όμιλο. Ναι, αυτό που λέγαμε, ότι εντάξει. Ναι, γιατί πρόγραμμα... άμα μία ήττα, άμα έκανες από αυτά τα τρία παιχνίδια, ναι, ήσουν έξω. Και η Ναντέρ επίσης, έτσι όπως το κέρδισε και όλο εκείνο το παιχνίδι πριν το μάτς με την ΑΕΚ, έπαιξε ρόλο. Το κέρδισε και αυτό στο τέλος. Ναι, τώρα, το κλέψες. Σε αυτή τη τριάδα αγώνων, εγώ έτσι τα βάζω τα μάτς κάθε εβδομάδα. Βλέπω λίγο πώς ξεκινάει, δηλαδή το Σάββατο και πώς πάει μέχρι το επόμενο Σάββατο, ας πούμε. Σε αυτή τη τριάδα αγώνων, με μία παύλα δύο νίκες, ο ΠΑΟΚ είναι μια χαρά, λέω εγώ. Καλά, εννοείται, βέβαια. Έτσι, θα σου πω κάτι, μετράει και η φανέλα αύριο. Εκτός από το σερί. Εκτός από αυτό, εκτός από είναι σε καλή κατάσταση τα παιδιά του ΠΑΟΚ, μετράει και η φανέλα αύριο. Η Λίμνος, στη Λίμνο τώρα πρώτη φορά θα δούνε. Ναι. Έχουν ακούσει, ξέρουν, ιστορία, ναι, το ένα, το άλλο. Δηλαδή πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό ο ΠΑΟΚ. Για μένα σε αυτά τα παιχνίδια το έκανε καλό ο ΠΑΟΚ τα τρία προηγούμενα. Και με την Κίμη το έκανε πολύ καλά. Και με την ΟΠΑΒΑ δεν το έκανε, δεν πήγε καλά. Αλλά και με τους Ελβετούς.
τέτοια παιχνίδια για μένα είναι πιο πολύ το κομμάτι της συγκέντρωσης και νοοτροπίας παρά το κομμάτι το ποιοτικό. Ναι. Ωραία. Και επειδή εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος επιθετικά έχει ποιότητα, έτσι, μπορεί να μην βρίσκονται ακόμα παίχτες μεταξύ τους πολύ καλά, αλλά έχει παίχτες που μπορούν να παίξουν ένα εναντίον ενός και να σου δώσουν πόντους. Αυτό κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα το βρίσκεις στο παιχνίδι. Θα είναι τελευταία περίοδο, θα είναι τρίτη, θα είναι δεύτερη. Το βρίσκεις. Ναι. Το κομμάτι της νοοτροπίας, συγκέντρωση στην άμυνα, αν το έχεις από την αρχή, κάποια στιγμή θα φύγεις. Αυτό, δηλαδή, ας πούμε, πάω στο χολαργό, φαινόταν από το πρώτο δεκάλεπτο ότι δεν θα κερδίσει. Ναι, δεν είναι, με τίποτα. Φαινότανε ότι δεν το κέρδιζε εκείνο το παιχνίδι. Από το πρώτο δεκάλεπτο είχε φανεί. Όποιος ξέρει λίγο από μπάσκετ, όπως ξέρει και από λίγο από μπάσκετ ΠΑΟΚ, ωραία. Ναι. Βλέποντας το πρώτο δεκάλεπτο, κατάλαβε ότι αυτό το μάτς δεν γυρνάει ποτέ. Θα το χάσει ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Πολλές ομάδες παίζουν έτσι. Δεν είναι ναι, μόνο. Okay, okay. Αλλά φαίνεται. Ναι. Να, όπως τώρα η διαφορά που είναι. Βλέπουμε τώρα επί τόπου είναι η Ζαλγκίρις Μπαρτσελόνα. Mm-hmm. Είναι στην τρίτη περίοδο και το σκόρ είναι 50-58. Κερδίζει η Μπαρτσελόνα μέσα στη Ζαλγκίρις. Αλλά δεν έχουν παρατήσει το παιχνίδι. Παρόλο που κερδίζουν 8-10 πόντους όλο το παιχνίδι, ναι, βλέπεις ότι δεν το παρατάνε. Το πολεμάνε και θα γυρίσει το παιχνίδι. Δεν λέω ότι θα κερδίσει η Ζαλγκίρις. Αλλά το βλέπεις. Μέχρι τους δύο, αλλά είναι όλοι μέσα στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν σήμερα μέσα στο παιχνίδι. Όχι, μηδέν. Όχι. Το πρώτο δεύτερο έξω. Mm-hmm. Εδώ βλέπεις ότι μπορεί κάποια στιγμή. Δεν θα είναι δυσαρεστημένος ο Σάρας, ο Γιασικεβίτσιος από τους παίχτες του. Βλέπεις, δεν μπορούν να βάλουν γκολ. Όμως παίζουν άμυνα. Ναι, ναι. Σκυλιά στην άμυνα. Ναι. Έχουν κρατήσει την Μπαρτσελόνα 30 είναι, λεπτά. Αυτό είναι. Ο Παναθηναϊκός. Το κομμάτι της άμυνας, ναι, αυτό που έλεγα και πριν. Ότι η άμυνα όταν τον αντίπαλο τον έχεις στους 60, 65, 70, είσαι πάντα μέσα στο μάτς. Πάντα, ό,τι και να γίνει. Στη χειρότερη σου μέρα να είσαι επιθετικά, όταν τον αντίπαλο τον έχεις χαμηλά, ωραία. Μπορείς να διεκδικείς την νίκη. Δεν σου λέω θα την πάρεις, αλλά την διεκδικείς. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Άι, τώρα πες, τελειώνει το μάτς. 10 πόντους έχασες οι Ζαλγκίρις. Δεν τους φωνάξει μέσα στα αποδυτήρια. Θα τους πει φταίμε που τους αφήσαμε στο πρώτο 5-10 λεπτά να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Ξυπνήσαμε πολύ αργά. Mm-hmm. Αυτό ναι. Είναι. Μπορούμε να το κερδίσουμε. Μπορούσαν να το κερδίσουν. Πιστεύω ότι ο Ζαλγκίρις θα το πάρει το μάτς. Τέλος πάντων. Θα το δούμε. 50-60 είναι την τρίτη περίοδο. Δεν είναι και καμιά χθεσινή ομάδα η Μπαρτσελόνα. Είναι και καλή φέτος. Είναι και καλή η Μπαρτσελόνα. Φέτος είναι αρκετά γεμάτη. Κοίτα γηπεδάρα. Κοίτα γηπεδάρα. Όταν έπαιξα εγώ, παίζαμε στο άλλο το ξύλινο. Με τα χιόνια εκεί. Είναι ένα από τα λίγο παιδιά γήπεδα που θέλω πάρα πολύ να πάω. Ναι. Είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Ναι. Λοιπόν, αυτά με σουίτες, με αυτά, με όλα. Μετά του ΠΑΟΚ, ενώπιση του αυριανού αγώνα με τον Ήφαιστο, είπαμε ξεκινάει μια τριάδα αγώνων τώρα. Ήφαιστο στη Λίμνο, μετά Τετάρτη βράδυ, αν θυμάμαι καλά, στην Τενερίφη, και μετά Κυριακή το ντέρμπι με τον Άρη. Πολύ απαιτητική εβδομάδα, δύσκολα παιχνίδια. Κοίταξε, με νίκη αύριο. Να χαρά είσαι με νίκη αύριο. Με νίκη αύριο, ξέρεις τι σημαίνει. Θα έχει και κόσμο το παλατάκι. Καλά, εγώ νομίζω ότι έτσι και θα έχει λίγο παραπάνω κόσμο με τον Άρη. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Ναι, αυτό είναι γιατί είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ είναι πρόβλημα άσχημη μεγάλο. Εικόνα τηλεοπτική το προθεσινό το μάτς. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν γίνεται έτρωτο παλατάκι ποτέ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γίνεται μόνο σε κάποια μάτς μέσα σε σεζόν. Κάνουν, κάτι πρέπει να βρουν εκεί πέρα στη διοίκηση. Κάτι πρέπει να δεν ξέρω πώς, πού, τι. Επικοινωνιακό πράγμα, κάτι να κάνει, να φέρουν τον κόσμο στο γήπεδο. Ναι. Δεν γίνεται να έχει 28.000 η Ντούμπα και να μην έχει 1.000 άτομα στο παλατάκι. Mm-hmm. Συμφωνώ. Και να με παίρνουν εμένα για εισιτήρια, να τους βρω στο ποδόσφαιρο, και εγώ έχω σχέση με την ΠΑΕ. Mm-hmm. Συμφωνώ. Ξέρεις, ο Ρέπης με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, στο μπάσκετ έχω 3 εισιτήρια, θέλεις? Ούτε μα, όχι, θα σε βρω, λέω, θα πας όμως. Εντάξει, τι να πω, πρέπει να βρεθεί λίγο ένα. Όχι, όχι, η εικόνα είναι. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Εσύ άμα έμπαινε σε ένα γήπεδο διαρκώς που ήταν άδειο, πώς θα ένιωθες? Κάτι θα έκανα, ρε φίλε. Κάτι θα βρίσκα και δεν ξέρω. Κάτι. Ξέρω, μπορεί να έκανα και κάτι καραγκιουζιλίκια για να έρθουν οι άλλοι να δουν. Κάτι θα έκανα. Ναι. Δεν υπάρχει. Το να μπαίνει διαρκώς σε ένα γήπεδο που έχει 500 άτομα δεν δηλαδή. Δεν γίνεται. Κάποιο θα βρίσκα. Θα βρίσκα κάποιο, θα φτύνα κάποιο. Κάτι θα έκανα. Δηλαδή, αν με υποβάλλαν, κάτι θα, κακό θα έκανα. Γιατί με το καλό βλέπω ότι δεν έρχεται ο κόσμος. Ναι. Θα έκανα κάτι άλλο. Mm-hmm. Για να πού πάμε να δούμε αυτόν τον τρελό. Κάτι, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Ναι. Ξέρεις τι, άμα τώρα έρθει κόσμος. Mm-hmm. Τώρα με τον Άρη. Mm-hmm. Και έχει τώρα 3.000, 4.000 και αρχίζουν και φωνάζουν και κάνουν όπως κάνουν δηλαδή. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ οι καινούργοι
θα σαλτάρουν. Πρωτόγνωρο. Θα αγωθούνε. Ο Μορέρα, ο Μορέρα γενικά λίγο. Ναι. Εντάξει, ο Γκάρετ φαίνεται πιο σκύλος, πιο αλήθεια. Να σου πω για Γιαννούλη, αν εσένα συμπαίκτης στο time out με συν 32 σου ορμούσε, τι θα έκανες, φίλε? Αναλόγως τι έκανα. Α, οκ. Αναλόγως. Άμα είχε δίκιο, το χαζόν. Ναι. Το χαζόν. Ξέρεις, my bad, πώς το λένε, my brother, sorry και τέτοια. Ναι. Άμα ήμουν ο άλλος και έκανε άλλος τη βλακεία και θα τον ορμούσα και τον πέταγα κάτω. Στο time out. Γιατί τι έχει το time out. Ωραία, φίλε, να τον ορμούσουμε στα αποβιτήρια μετά. Μετά. Ναι. Τι θα το κάνω έχει μετά. Έχει φύγει μετά, ε. Έχει φύγει. Έχει ηρεμήσει. Να σου πω κάτι, δεν μου έχει τύχει. Ναι. Παρόλο που έχω ακούσει κάτι για top 10 βιβλίο από παίκτες, προπονητές. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερό μου. Σαν παίκτης δηλαδή, και που λέω δεν γίνουμε προπονητής για ένα και μοναδικό λόγο. Να παίρνει time out ο προπονητής ο δικός σου. Ναι. Δηλαδή είμαι εγώ στον ΠΑΟΚ τώρα, χάνουμε. Ναι. Είναι κάτι σημαντικό ή είναι, ξέρεις, πολύ σημαντικό και παίρνει time out. Και ζωγραφίζει τον πίνακα. Και δεν βλέπει κανένα. Και λέει, ότι δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Να ζωγραφίζει και να λέει τώρα ο προπονητής. Γιάννη, αριστερά. Ναι. Κώστα, δεξιά. Ναι. Νίκο, πάνω. Σωτήρι κάτω. Όχι Σωτήρι, γιατί θα πω ότι λέω για τον κοντό. Ναι. Και Μανώλη στο τρίποντο. Okay. Φεύγεις από το time out. Και είναι ο καθένας. Μπαίνεις μέσα. Και είναι ό,τι να είναι. Και ο Γιάννης αντί να πάει αριστερά, πάει δεξιά. Και είναι δύο άτομα από τη μία μεριά και άδεια από την άλλη. Ναι. Και να είμαι ο προπονητής. Ναι. Δηλαδή τι να κάνεις. Ξαναπαίρνω time out επί τόπου και το σκοτώνω. Ναι. Κάτι τέτοια έχουν κάνει όλοι. Όλοι. Τι. Όλοι. Ναι, ναι. Φίλε, σε ένα τέτοιο time out είναι ο Μπράντοβιτς. Γι' αυτό γίνεται μελατζανή που λένε και γίνεται πορτοκαλί για κάτι. Δεν γίνεται ο Μπράντοβιτς, δεν ευρειάζει. Γιατί ξέρω εγώ, έφαγε ένα τρίποντο, ας πούμε. Ναι. Ναι. Σου λέει, πήγαινε εκεί και δεν πας εκεί. Και κάνει αυτό και δεν πας εκεί. Ναι. Εκεί είναι που και του γυρνάει το μάτι. Εκεί τον βλέπεις. Δεν θα σου πει ποτέ για την άμυνα σου, ποτέ για την επίθεση, ποτέ για το σύστημα, για φάγαμε τίποτα, δεν πρόλαβες, δεν έκανες για τα σωματικά σου προσόντα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ναι. Δέχεται τη βλακία σου κεφάλι. Όταν κάναμε τα συστήματα, έλεγε, θα παίξουμε, λέει, το 5. Ωραία. Στο 5 ελάτε πάμε, εδώ, παιδιά, ναι, ο καθένας κάνει αυτό. 15 okay. άτομα, παίζουμε το 5. Καινούριο σύστημα από το 0. Mm-hmm. Ο playmaker θα πάει εδώ. Έλα εδώ, playmaker, ποιος είσαι? Ο Μουλά Ομέροβιτς. Ναι. Το ζωγραφίζει και το λέει, εδώ. Το κατάλαβες, Νταμίρ? Ναι, ωραία, ξανά πάλι. Όρθιοι όλοι. Mm-hmm. 2 ώρες μόνο μίλαγε. Ναι. Είσαι υδρωμένος, αρχίζει πονάει μέση, ξέρεις. Ναι, ναι. Κάνει κρύο, γιατί το άκα δεν το ζεσταίναμε κάθε μέρα. Λέει, εδώ, πέρναγε 20 λεπτά μόνο για τη θέση του πλημμύρου. Φαντάσου 20 λεπτά για κάθε θέση. Τη ζωγράφεις, την ξανά. Και λέει, εντάξει, παιδιά, το καταλάβατε, ναι. Ξανά πάλι. Ναι. Το καταλάβετε, ναι, που μας έχει ζαλίσει ο Μπράντοβιτς. Ναι. Και λέει, τώρα είστε όλοι έτοιμοι. Το έχετε καταλάβει, ναι. Και μπαίνουμε και κάνουμε λάθος. Και κάνουμε την ανέλογητη. Δεν θα γίνει, που σε μεταζεί. Σύστημα που το έχεις ξαναπαίξει ξανά στη ζωή σου. Δεν είναι κάτι που το έβγαλε Αϊνστάιν. Ναι. Είχες 10 προπονητές πριν από αυτόν. Το έχουμε παίξει όλοι κάτι παρόμοιο. Ναι. Με το δίκιο του. Ναι. Γι' αυτό μην λέτε εσείς κάτι άσχετο γιατί γίνεται με Λιτζανή και δεν άκουσε. Είναι στο εξηγεί 100 φορές, άμα το καταλαβαίνεις. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε τελευταίο επεισάδιο. Ωραία, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Δεν πεθαίνει το μπάσκετ ποτέ. Πάμε μέχρι τις 10, δεν βαριέσαι ποτέ. Ωραία, λοιπόν, σας είπαμε πριν τι γίνεται στο Instagram με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, έτσι. Και τις δεσμίδες με τα κοσάρικα. Πριν από λίγο. Ανέβασε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω. Έχει στείλει επιστολή στην Ευρωλίγκα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Τζόρντι Μπερτομέου. Έχει κάνει αγωγή στον Ολυμπιακό και το περιεχόμενο της επιστολής το διαβάζω αυτούσιο. Αγαπητέ κύριε Μπερτομέου, με μεγάλη έκπληξη έλαβα τη σημερινή επιστολή σας από την ανάγνωση της οποίας προκύπτουν πολλές ερωτήσεις. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα 410.000 ευρώ έχουν επανέλθει, ενώ μου είπατε ρητά ότι μόνο σε περίπτωση σοβαρής παράβασης θα συμβεί αυτό. Και όχι για ένα μικρό παράπτωμα όπως ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. Πέρα όμως από αυτό, μια τέτοια εξαντλητική ποινή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από αυτό που ο ίδιος ο δικαστής έχει αποδεχθεί σαν γεγονός. Δεν έχει αναφερθεί καμία πράξη βίας και ήταν ο Ολυμπιακός αυτός που έδωσε στα μίντια το φιλοαγώνα,
και έστρεψε την προσοχή σε αυτό το συμβάν και όχι σε εμένα. Σε καμία περίπτωση αυτή η ποινή δεν αποτυπώνει τη συνενετική συμφωνία μας να έχουμε μια νέα αρχή με καλή πίστη. Μεγάλη είναι. Πολύ μεγάλη. Λοιπόν, πού είμαι. Επιπλέον, είναι εντελώς αντιφατικό το γεγονός ότι τη στιγμή που κατηγορούμε ότι είπα όσα αναφέρονται στο φύλλο αγώνα, είμαι ταυτόχρονα εγκαλούμενος από τον Ολυμπιακό για ακριβώς αντίθετες δηλώσεις. Δεν είναι μόνο παράνομο, είναι και εντελώς παράλογο. Τρία θαυμαστικά. Ο Ολυμπιακός σκόπιμα παραποίησε την αλήθεια μέσω δημόσιων ανακοινώσεων, αναφέροντας ότι τον κατηγόρησα πως δωροδόκησε τους δύο διαιτητές του παιχνιδιού. Αυτό είναι προϊόν της φαντασίας του Ολυμπιακού και είναι εντελώς αναλυθές και παραπλανητικό. Ποτέ δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι ουδέποτε έκανα τέτοιες κατηγορίες εναντίον των διαιτητών και όλα στο σκόπιμα έχει εξαπλώσει σε όλα τα μέσα ενημέρωση ο Ολυμπιακός, τα οποία είναι μια τεράστια συκοφαντία. Θα περίμενε κανείς ότι μετά τις επίσημες δυσφημιστικές ανακοινώσεις του Ολυμπιακού εναντίον του Παναθηναϊκού και εναντίον μου, η Ευρωλίγκα θα είχε ήδη ασκήσει κατηγορίες εναντίον τους. Όπως όλοι γνωρίζουν, ο Ολυμπιακός τολμά να κατηγορήσει δημοσίως και επανειλημμένα τον Παναθηναϊκό και εμένα για μια τέτοια συμπεριφορά, ακόμα και αφού λάβατε τις πρώτες δικαστικές μου σημειώσεις τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, με τις οποίες δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τα ψέματα που έχουν εξαπλωθεί σε όλα τα μέσα. Αντίθετα, όχι μόνο δεν συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά ξεκίνησαν νέες διαδικασίες για σοβαρές παραβάσεις εναντίον των θυμάτων, δηλαδή του Παναθηναϊκού. Και μου για επίσημη δήλωση ότι ο Ολυμπιακός είχε δωροδοκίσει τους δύο από τους τρεις διαιτητές του αγώνα στο ΆΚΑ σε 9/11 του 2018 με 20.000 ευρώ. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είμαι σε αδιέξοδο όσον αφορά τις επιθέσεις του Ολυμπιακού, καθώς δεν μπορώ να απαντήσω δημοσίως, ώστε να μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και όχι μόνο γνωρίζουν αυτό το γεγονός. Εδώ λίγο κάτι ακατάληπτο, αλλά συνεχώς επωφελούνται από αυτό. Περιττό να πω ότι προσωπικά έχω ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες ενάντια στον Ολυμπιακό για να προστατέψω το όνομα και την προσωπικότητά μου. Ενάντια σε όλες παραπάνω ψευδείς και δυσφημιστικές κατηγορίες από το τελευταίο, έχω ήδη κάνει μήνυση και υπέβαλα αγωγή εναντίον τους και πιστεύω πραγματικά ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα καταδικάσει τους ενόχους με το πιο παραδοσιακό τρόπο, όπως και η Ευρωλίγκα. Τόσο αυτοί προς τον Παναθηναϊκό, όσο και η προσωπική μου σταθερή δυσφήμιση δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές ούτε από εμένα ούτε κυρίως από εσάς. Η Ευρωλίγκα θα έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει επίσημες διαδικασίες σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες εξαπατητικές ανακοινώσεις του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Ως εκ τούτου, σας ζητώ να με ενημερώσετε εγκαίρως για τις ενέργειες που έχουν ήδη αναλυφθεί από την Ευρωλίγκα εναντίον του Ολυμπιακού και των εκπροσώπων του σχετικά με τον Παναθηναϊκό και την προσωπική μου ανεκτίμητη ηθική και υλική ζημιά και δηλώνω επίσημα ότι θα βοηθήσω με κάθε δυνατό τρόπο έτσι ώστε η εικόνα της Ευρωλίγκα να προστατευτεί από μια τέτοια παράδειγμα συμπεριφορά όπως αυτή που εμφανίζει ο Ολυμπιακός. Στην απίθανη περίπτωση που δεν έχει γίνει ακόμα αυτό, σας ζητώ να προχωρήσετε αμέσως με τις δικές νομικές ενέργειες για να προστατεύσετε τόσο εμένα όσο και την Ευρωλίγκα. Πού να κέρδισε κιόλας. Έτσι, είχε και τα νεύρα τώρα που έκανε την εικόνα αυτή. Αλλά ωραία, γιατί έχει γυρίσει το μάτι εντελώς τώρα. Λοιπόν... Να πούμε ότι η Ζαλγκίρης έκανε 72-74. Από 59-72, ρε φίλε. Μπράβο, και έχει ένα μιλάω εγώ. Για να δούμε. Πολύ ωραίο παιχνίδι γίνεται. Δεν είναι παιχνίδι με υψηλό τέμπο και ρυθμό, αλλά είναι ωραίο μάτς. Έχει πολύ ξύλο, έχει μεγάλα σουτ και να δούμε αν η Ζαλγκίρης θα καταφέρει να το γυρίσει. Ο Γάλλος όμως το βάλε το lay-up. 72-76, ο Ερτέλ. Δεν μοιάζει μεγάλο αυτό. Με τι μοιάζει, με σερβό. Με σερβό. Ναι. Έτσι, τέτοιο στυλ, δηλαδή σε αυτό το σημείο χρειάζεται ένα καλάθι. Θα πάω να το βάλω εγώ τα Βατζηλίκη που το έβαλε. Ναι. Παίρνει πολλά τρελά. Τρελά. Είναι σουτέρ. Δεν το φοβάται, θα το πάρει. Ακόμα και τρελό να είναι το σουτ, δύσκολο θα το πάρει. Α, δεν έχει και κοντό, είναι και προσόντα. Εντάξει, σιγά τι είναι. Κοντό είναι. Να πάρω τώρα. Ένα λεπτό, 74-76. Μία Ζουζαλκίδη έβαλε λέει από Walter. Ωραία, πάρει μπάρα στον Ατέλ, pick and roll. Έτσι, ο Walter χτύπησε πάνω στο Σίγκλετον. Αυτό που έλεγε πριν που λέγαμε για την άμυνα του Σίγκλετον. Ναι. Χτύπησε εκεί γιατί σου λέει. Οκ, okay, δεν είναι και ο καλύτερος αμυντικός του κόσμου. Παγίδα. Ναι, παιδιά, τελείωσε η μπάλα. Τελείωσε. Πήγε στον Ντόμιτς, τελείωσε. Ναι, ρε. Κοίτα εδώ πως σκοτώνονται, βουτάνε. Και το άλλο παιδί βούτυξε. Δύο ένας τώρα. Κάρφωμα. Ορίστε. Και έχουμε ισοπαλία. Πήγε η μπάλα στον Ντόμιτς, τελείωσε η επίθεση στο τέλος. Δεν υπάρχει ποιος θα κάνει κάτι ο Ντόμιτς με την μπάλα στο τέλος σε τέτοιο παιχνίδι. Λοιπόν, ματσάρα γίνεται. 76-76, 30 δευτερόλεπτα. Βάζει καλά ο Ντόμιτς και γιατί την Μπαρσελόνα. Οκ. Μπάλα είναι. Δεν ξέρει τι γίνεται. Κοίτα, αλλάξαν. Τώρα έχει κοντό. Δεν τη ζητάει. Είδες, δεν τη ζητάει. Ναι. Πήγε στη γωνία. Πάει να πάρει το επιθετικό. Το χάσε. Πάει να πάρει το επιθετικό. Πάρτο ρε Σάρα στο παιχνίδι. Πάρτο ρε μεγάλε Σάρα στο παιχνίδι. Πάρτο. Πήρε ο Σάρα τώρα το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό έχει στην Παρσελόνα τελευταία επίθεση η Ζαλγκίρης 10 δευτερόλεπτα. Βάλει και ένα μεγάλο σου τώρα, ρε φίλε. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Έλα παλικάρι μου. 2, έλα γόρι μου. Αντένα. Παράταση. Παράταση. Και κερδίζει η Μπαρτσελόνα στο λόγο τώρα. Θα το πάρει, λες. Ναι. Αφού δεν το έχασε τώρα, ε. Ναι, τώρα έχει. Τώρα να δει την πινελίκη. Τώρα να δει την. Πιτσκουμάντερ, γεμπέμπτη, Μάικο και κοκκ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 κkkkkkkkkkkkkkkkkk
Άμα δεν σκούπισε τα μούτρα τώρα. Άμα θες, κάνε έτσι. Τώρα κάνω την κίνηση να σκουπίσει τα μούτρα από τα σάλια.
Πρέπει να σε πετάξει το τέτοιο στο κεφάλι. Μάλιστα. Ωραίο παιχνίδι λοιπόν. Πήγε παράταση εκεί. Στην, Άξιος ο Σάρας. Στο Κάουνας. Έχει ξεκινήσει και το Μπάγερ Μονάχου Τσεσεκά και εκείνο θα είναι καλό παιχνίδι λογικά. 20-28. Η Μπάγερ Μονάχου είναι, μπορεί να είναι γερμανική ομάδα για να ακούσει Μπάγερ Μονάχου, αλλά είναι αρκετά σέρβικη με σέρβο προποντή τον Άντωνης. Αρκετούς σέρβους και αρκετά καλούς ξένους. Ο Τόμιτς πώς πάει. Καλά. Καλά πάει. Καλά. Και στο EuroCup και, στο... και στην Αδριατική Λίγκα με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχει Περπέρογλου εκεί. Ναι. Και ποιον άλλον έχει ένα γνωστό ακόμα, όχι Έλληνα. Ο Περπέρογλου. Τον, πλάκα, πλάκα εκεί γύρω-γύρω το κάνει. Ο Περπέρογλου έχει κάνει σούπερ καριέρα. Το Φαγέ έχει πάρει. Που ήταν στο, στο Προμηθέα πέρσι. Στον Ερυθρό Αστέρα. Το είχα, τους είχα πει και στον Πάρο να τον πάρουν. Τριψήφιο ο Φαγέ. Τι? Του κατοστάρικου. Ήταν στο Προμηθέα πέρσι, λογικά για να πει στον Ερυθρό φέτος. Εντάξει, φίλε, το αξίζει. Παίζει 6 χρόνια, 7 χρόνια στην Ελλάδα. Πάντα είναι καλός. Τέλος πάντων, okay. Τον πήρε και ο Τόμιτς και είχε τον Περπέρογλου. Περπέρογλου, όπως λες αυτό, πολλά χρόνια έξω. Περπέρογλου, φίλε, έκανε το ιδανικό. Ξέρεις, έμαθε να παίζει low post. Ναι, ναι, όντως. Για το κορμί του δεν το βοηθούσε στα 3 να παίξει έτσι όπως παίζεται πλέον τον μπάσκετ. Ναι. 3, low post. Καλό σουτάκι, τίμιο. Τίμιο. Εντάξει, μικρό τα σπαγε. Σούτερνε δεν έμπαινε ποτέ. Αλλά ναι. σούτερνε. Δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά φοβερό στο low post. Κανονικό πεντάρι, δηλαδή κλασικό πεντάρι. Ναι, μια ναι. φορά. Και ξέρετε, επειδή είχα κάτι χρειαζόμενο ο πατέρα του, ήταν. Πώς το λένε. Πώς πάει, περιοδεύουν στο ναι, στρατό. Okay, και είχα κάτι θέματα εγώ με το στρατό. Ναι. ναι. Και μιλήσαμε και είχα μιλήσει και πολλές φορές με αυτόν. Δεν έτυχε, γιατί όταν έφυγε αυτό στον Πανιόνιο πήγα εγώ. Ξέρεις, δεν παίξαμε, δεν έτυχε. Mm-hmm. Όταν η εθνική σταμάτησε, εγώ μετά πήγε αυτό. Και με είχε ρωτήσει αυτό αν μπορούσαμε να κάνουμε λίγο μερικές προπονήσεις για να του δείξω κινήσεις. Δηλαδή. Ναι. Το είχε πάρει χαμπάρι από νωρίς, δηλαδή. Είχε πάρει χαμπάρι, τον είπε ο Μπράντοβιτς, ξέρω εγώ, κοίταξε να κάνει έτσι αυτό. Καλά, εντάξει, και ο Περπέρογλου είχε παίξει σε πολλές ομάδες και σε πολύ καλό επίπεδο πολλά χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, ο Περπέρογλου πώς είναι τώρα, δεν είναι 33. Είναι αυτό το, με τον Μπουρούση, πότε είναι αυτή η γενιά. Ναι. 83-84 να γεννηθεί αυτή. Ναι. Εκεί, 33-34. Μόνο πέρυσι έπαιξε στο Ισραήλ. Που ήταν. Εντάξει, στο Ισραήλ όμως έπαιξε σε τέτοια ρε φίλε. Στη Χάπολ του Σταμάιρ που εντάξει, μια χαρά ομάδα ήταν. Ναι. Έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι έπαιξε σε καμία ξεχασμένη. Αυτό, δεν έπαιζε Ευρωλίγκα. Όλα τα άλλα τα χρόνια Ευρωλίγκα. Και η Μπαρτσελώνα έπαιξε. Και στην Τουρκία που είχε Μπαρτσελώνα, στην Εφές. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Έτσι, ήταν μια επταετία. Ήταν 5 χρόνια στο Παναθηναϊκό, άρα 2 πήγε στον Ολυμπιακό. Μετά πήγε στην Εφές, Μπαρτσελώνα 3 χρόνια. Μόνο 2 χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό. Ναι, τρία χρόνια στον Ολυμπιακό. Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό. Ναι. Τις χρονιές που ο Ολυμπιακός πήρε τις Ευρωλίγες, έτσι. χρήσιμος παίκτης. Παρότι δηλαδή είναι τριάρι και το έξω στο τριάρι πλέον στο μυαλό τους έχουν όλοι κάτι τύπους που τρέχουν και πηδάνε και καρφώνουν. Ναι. Εντάξει, μπορεί και να έχει βαρύνει και λίγο παραπάνω το κορμί του όντας 33-34. Σίγουρα, ρε. Και γι' αυτό να έχει πάει σε επίπεδο EuroCup. Okay. Τεσάρι, ελαφρύ τεσάρι. Άρα και πάλι ένας παίκτης με σουτ. Βολές. 8-10 πόντους μέσω όρο, εύκολο. Καλό διάβασμα του παιχνιδιού, καλό σουτ. Μεγάλη υπόθεση. Ωραία. Και αρκετά. Θα βάλει την μπάλα στο παρκέ, θα πάρει κανένα φάλαμα του Μαργκάρη για μια αλλαγή, κανένα ψηλό. Ναι, τι νομίζει, έτσι παίζει. Όταν είσαι μεγάλο σε ηλικία. Ναι, βετεράνο όπως το λένε οι Αμερικάνοι, που έτσι ναι, αυτό εννοούν. Βέτερα, ναι. Αυτό εννοούν. Τελείως. Το πα προ τα εκεί. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ο Περπέρογλου, επειδή δεν ήταν ποτέ κανένα παιδί φουλ αθλητικό που να έτρεχε και να πηδούσε και να κάρφωνε. Εντάξει, τώρα περνώντα και τα χρόνια. Ναι. Έχει. Ο Άρης τι έκανε. Μεσοβδόμα δεν εννοείς. Ναι. Κέρδισε την Τνίπρο εύκολα, αλλά παιχνίδι το οποίο δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Την Τνίπρο από Ουκρανία. Ναι, ναι. Δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Την κέρδισε εύκολα. Δεν συνεχίζει. Χωρίς Αμερικάνοι αυτοί, ε. Η Τνίπρο είχε και ένα Αμερικανό. Στο πρώτο μάτσο που το είχα δει δεν είχε γιατί είχε έναν τραυματία. Τώρα νομίζω δεν ξέρω. Θα σου πω. Δεν υπάρχουν φράγκα εκεί. Θα σου πω κάτι. Ευτυχώς προλάβαμε την καλό. Το καλό, ουκρανικό μπάρι στην μπασκετμπόλ. Σημαντικό για τον Άρη, έκανε πολύ σημαντική νίκη στη Ρόδο την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, το είδα πολύ αυτό. Πολύ σημαντική νίκη. Αυτό από την τηλεόραση το είδα που το έδειχνε. Σημαντική νίκη. Νομίζω ότι κιόλας ο Βετούλας τελειώνει από τη Ρόδο. Να δούμε αν θα επιβιωθεί αυτή την εβδομάδα. Παρότι αλλάξαν εκεί πέρα κάποιου Αμερικανού προσπαθώντα να αλλάξουν την κατάσταση. Και πάει Σκουρτόπουλο, ε. Και μάλλον θα πάει Σκουρτόπουλο, ναι. Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Προπονητής στην εθνική ομάδα να μην έχει δουλειά και να βρίσκει ομάδες τώρα που σαν delivery προπονητής. Τέλος πάντων, τι να πεις. 8-8 στα προκριματικά όμως.
Να του πεις κάτι. Τι να τον πεις, αλλά είναι τώρα προπονητής που παίρνει 1.200 ευρώ. Σε εθνική ομάδα. Μαζουλεύετε ρε μεγάλη εκεί πέρα. Στην ΕΟΚ. Προπονητής που παίρνει 1.200. Στο θέλω σου πες, Γιαννάκη. 1.200 ευρώ. Ξέρω πώς θα παίρνει ο άνθρωπος, μακάρι να παίρνει. Αλλά είναι δυνατόν να παίρνει προπονητής εθνικής ομάδος. Δεν είναι. Να βγαίνει, να έχει 12μηνη σύμβαση. Τι είναι αυτή η σύμβαση, ρε, πλάκα κάντε, ρε. Δεν είναι. Α, είναι μια πραγματικότητα. Δεν γίνονται αυτά. Ναι. Πες, δεν έχουμε λεφτά, πήγε να πάει τζάμπα. Πες, δεν έχουμε λεφτά. 1.200 και πληρώνετε το ΙΚΑ, πλάκα κάντε. Τον κόβετε, πώς το λένε. Παροχή υπηρεσιών. Ναι, δηλαδή μπλοκάκι. Προπονητής εθνικής ομάδος. Δεν θέλουν να δουλεύει σε άλλη ομάδα. Απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται. Όχι. Τυπικά δεν απαγορεύεται. Γιατί σε κάνουν. Σε απολύωνε όσο είσαι προπονητής για να μην πληρώνουν αυτοί. Και τον Ιούνιο σε ξαναπροσλαμβάνουν. Εντάξει, τώρα αυτά είναι χαζά πράγματα. Είναι πάσχο το κολοσσορόδο, όντως που το ανέφερε ο Γιάννης. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, αλλά έτσι λέγεται ως πάντως στην πιάτσα. Πολύ σημαντική νίκη του Άρη. Έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι τώρα την Κυριακή με το Περιστέρι. Το Περιστέρι είναι στο 5 στα 5. Έχει κερδίσει την μέσα στο Περιστέρι. Έχει κερδίσει στο Παλέ. Έχει κερδίσει τον Προμηθέα εκτός έδρας. Κέρδισε πολύ εύκολα τον ύφεστο την προηγούμενη εβδομάδα. Το Περιστέρι είναι στο 5 στα 5. Έχει τρομερή ψυχολογία. Ναι, αλλά την Κίμη όμως που την κέρδισε 30-40, πώς την κέρδισε, έχασε το κύπελο. Έχασε το κύπελο, ναι. Έχασε το κύπελο με μάσκα που ήταν κλειστό στο τέλος και βάλε ένα τρίποντο ο Ουάσιγκτον της Κίμης. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτή. Ναι. Πολύ ωραίο κορμί. Ωραίος. Και καλά στοιχεία για το 4 τέλος πάντων. Στο κύπελο δεν τα κατάφερε, αλλά έχει κάνει το 5 στα 5 στην Ελλάδα. Βέβαια, για το που λέγαμε πριν με τον Γιάννη, στο Παλέ δεν κερδίζεις εύκολα. Ναι. Έτσι. Και 10 στα 10 να έχει το Περιστέρι και ο Άρης να είχε 2 στα 10. Πάλι άμα έχει 4.000 κόσμο. Άμα έχει κόσμο το κύπελο, λοιπόν. Είναι, ο Άρης είναι φαβορή. Είναι φαβορή. Ναι. Άμα δεν έχει κόσμο, δεν είναι φαβορή. Έχει κατηφόρα ανάποδη τώρα. Είναι, δηλαδή, είναι... Αυτό λέω να πάνε οι Αριανοί αύριο να βοηθήσουν την ομάδα. Εντάξει, ο Άρης έκανε πολύ σημαντική νίκη στη Ρόδο. Γιατί χρειάζεται τη νίκη. Έτσι είναι. Αν κερδίσει το Περιστέρι πάει στο 3-3, γιατί καλά βγαίνουν, είναι. Βγαίνουν τα κουμπιουτεράκια μετά, να ξέρεις, από τώρα. Αυτό είναι το θέμα που κέρδισε στη Ρόδο που ήταν σημαντικό. Ναι. Έτσι. Γιατί αν κερδίσει και το Περιστέρι και πάει στο 3-3, εντάξει, μετά έρχεται να παίξει χαλαρός με τον ΠΑΟΚ παιχνίδι ντέρμπι. Ο χαλαρός δεν είναι ποτέ στο ΠΑΟΚ, κάνεις κανένας. Αλλά δεν έχεις τόσο μεγάλο. Άλλο είναι να είσαι 1-5 και άλλο να είσαι 3-3. Όταν θα παίξει τον ντέρμπι. Εννοείται. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν για τον ΠΑΟΚ με τις νίκες που έκανε με την ΑΕΚ και την Άντερ. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά τι κάνουμε. Όπως είπε εδώ ο Γέρον Γιαννουλίσιος, στην παράταση έχει βάλει 7 πόντους η Μπαρτσελόνα. Είναι πολύ σκοτωμένο τρίποντο Ευρωπάγκος, ρε φίλε. Του μείνει μπάλα στα χέρια, την πέταξε και κάθισε μέσα. Φίλε, λοιπόν, αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, είναι 76-83 πλέον αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι. Καθώς η Ζαλγκίρης δεν κατάφερε να το κλέψει στην κανονική περίοδο, πήγε στην παράταση. 0-7 είναι η Μπαρτσελόνα στην παράταση. Ναι, δεν έχει. Και μάλιστα τους πόντους έχει βάλει ο Πάγκος, ο οποίος πέρσι έκανε μια τρομερή σεζόν με την Ζαλγκίρης. Έχει χρόνο βέβαια ακόμα, περίπου 3-4 νομίζω ότι να έχει. Αλλά, εντάξει, okay, μάλλον η ψυχολογία να ξανάρθει είναι λίγο δύσκολο. Έχει 2,5, εκεί δεν είχε τόσο πολύ όσο νόμιζα εγώ. 7 πόντους τώρα δεν είναι. Εντάξει, και ένα τρίπο να μπει, πάλι είναι 4 σουτ διαφορά. Ναι. Πρέπει να βάλουν αυτοί 4 για να μην βάλουν οι άλλοι κανένα. Mm-hmm. Στο 23-32 είναι το. Στο δεκάλεπτο είναι 23-32. Και τι έγινε, ανοίξει η ουρανή, τα βάζει όλα Τσεσεκά. Στο δεκάλεπτο είναι από ό,τι βλέπω. Μπράβο. 23-32 τον Μπάγερν Μονάχου Τσεσεκά. Αυτά. Αυτά. Αυτά από εμάς. Ήταν το εναλλακτικό ντουέτο σήμερα. Τι εναλλακτικό. Τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εδώ είμαστε. Okay. Συνήθως Παρασκευές. Συνήθως Παρασκευές είναι που έχει πολλά meeting, δηλαδή, έχει ο συνάδελφος. Ναι. Παρασκευές έχει πολλές συναντήσεις και δουλειές που δεν προλαβαίνει. Τυχαίνει να είναι Παρασκευές. Είναι δύσκολη μέρα Παρασκευή γενικότερα. αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, λοιπόν, ακολουθεί. Πήρε κίτρινη κάρτα τώρα, έχει μαζέψει κίτρινες κάρτες για να μην παίξει τον αγώνα. Ναι, ναι, σωστά. Σωστά. ναι. Λοιπόν, πριν φύγουμε, να πούμε και στα παιχνίδια που ξεκίνησαν τα στοιχηματικά για εσάς που είστε έτσι λίγο φαν του παιχνιδιού. Έχουν ξεκινήσει τα μάτς στο Nations League. Γκολ έχει μπει στο Σλοβενία-Νορβηγία που είναι 1-0. Γκολ έχει μπει και στο Γιβραλτάρ-Αρμενία που είναι 1-0. Το Γιβραλτάρ 10,5 βλέπω να δίνει. Και η Αρμενία είναι στο 1-20 και έχει βαλεκό το Γιβραλτάρ. Δεν έχουμε κανένα σου μέχρι το πρώτο τελικό εκεί, δεν ξέρω. Σε εξέλιξη είναι το Ολλανδία-Γαλλία, Σλοβακία-Ουκρανία, Ουαλία-Δανία, Κύπρος-Βουλγαρία και το Λίχτενστάιν-Σκόπια. Είπαμε για την εθνική.
Που χάσαμε. 0-1 τα παιδιά. 0-1 από την Αυστρία. Των Ελπίδων. Στην Τούμπα ήταν το παιχνίδι. Έχασαν από την Αυστρία. Νομίζω το παιχνίδι το οποίο είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Έπρεπε να το κερδίσουν. Για την προσπάθεια που κάνουν τέλος πάντων για το Euro. Δεν τα κατάφεραν. Κέρδισε η Αυστρία 0-1. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί η. Εδώ ο Τάσος Τρέγιας, έτσι μπράβο, και ο Ζάχος Ντρούλινγκ, εδώ πέρα. Μπορεί να μην έχει αγωνιστική δράση ποδοσφαιρική Σαββατοκύριακο, αλλά κάθε φορά να πλακωθούν τα παιδιά, να μαλώσουν, έτσι, όχι, με Πάο και Άρη, να πλακωθούν λεκτικά εννοείται, έτσι. Λοιπόν, οπότε, εδώ, ντουέτο, ξανά, Δευτέρα, πιθανολογούμε. Πρέπει να βρούμε ένα όνομα εμείς. Να το κάνουμε αλλιώς, ναι, τι. Ναι, οκ, θα σκεφτώ κάτι. Σκέψου κάτι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό βράδυ, ό,τι κάνετε, καλά να περάσετε την Παρασκευή σας.